I get knocked down, but I get up again. Danny boy, αδέρφια, καλημέρα. Να κερδίσουμε ξαδελφιά. Λίγο χρόνο εδώ πέρα να βγάλουμε τα ταλαβέρια μας. Γιατί έχει ψωμί σημερινή ημέρα. Καλημέρα, αδέρφια, καλημέρα. Είναι ο Λίμπερο, είναι ο 107.4, ο πιο ροκ αθλητικός σταθμός στην Ευρώπη. Και έχουμε και σήμερα απέναντί μας, μου λέει το κομμάτι παίζει ρε μεγάλε, λέει, εδώ και μια μισή ώρα, υπερέβαλε λιγάκι, ναι, ο Σωτήρης, εντάξει δεν είναι μια μισή ώρα, είναι λίγο λιγότερο, το καταπληκτικό μας χαλί, Τσάμπα, Τσάμπα, Ουάμπα και φυσικά Tab Thumbing, Σωτήρης Δασκαλάκης, ένα ακόμη πρωινό Πέμπτης είναι εδώ μαζί μας. Σωτήρη, αν μπορείς, ρώτα τη Μαριλής, δίνουμε εισιτήρια Άρης ΠΑΟΚ. Για να δούμε τους διαγωνισμούς λιγάκι, να κερδίσουμε χρόνο, να κερδίσουν βασικά οι ακροατές. Αφού λείπει ο Τυρανόσαυρος. Δεν ξέρω. Άρης ΠΑΟΚ, ναι. Η Κυριακή. Δίνουμε. Και χθες δίναμε, ρε παιδιά. Ναι, απλά λένε τρεις μέρες νωρίτερα. Α, εντάξει, οκ, τέλος. Ωραία, ρωτάω. Εντάξει, παιδιά. Ρωτήσαμε, δεν έγινε, δεν βρήσαμε. Ρωτήσαμε, οκ, τέλος. Α, οκ, ωραία. Άρα έχουμε μόνο ένα διαγωνισμό. Μπορεί να δώσει αλτίζα από κανένα φίλο το πώς το Άρης άμπρα κατάγια. Άρα έχουμε μόνο ένα διαγωνισμό, αλλά τι διαγωνισμό. Την καλημέρα μας στην πόλη. Πόσο όμορφη ημέρα. Μία ακόμη ημέρα. Πανέμορφη εδώ στην Θεσσαλονίκη. Πραγματικά καλοκαιρινή. Το καλοκαίρι αντιστέκεται. Δεν θέλει να φέρει το. Αν ο Σωτήρης έχει το κομμάτι έτοιμο. Παναγιώτη, πες το και εσύ το κομμάτι, Σωτήρη. Αν το έχει έτοιμο. Το έχει γίγαντα. Μονα... Το έχει. Αν το έχει, βάλ το να παίξει. Και άστο να παίζει αυτό. Δώσ' το τώρα. Τέτοια καλοκαιρινή μέρα, μόνο καλοκαιρινά κομμάτια τις πρέπουνε. Είπα σήμερα να μπω με κάτι το οποίο ξέρω εγγυημένα ότι λατρεύει και ο Παπαδόπουλος. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Οπότε λέω δεν σχολιάζω. Δεν πεθαίνω βέβαια, αλλά έτσι, εντάξει. Ναι. Όταν μια απλά καλή μπάντα διασκευάζει τεράστιο κομμάτι από ένα απλησίαστο ντουέτο. Θα πάμε με χαλή αυτό στο πρώτο μισάωρο. Ντουέτο, δώσε μου τα φώτα σου. Να πούμε χρόνια πολλά. Άστα χρόνια πολλά. Ντουέτο, ποιο ντουέτο. Κοροϊδεύεις. Όχι, πες μου. Ο οποίος είναι το κομμάτι. Ναι. Paul Simon, Art Garfunkel. Ah, ναι. Λοιπόν, μεγάλη γιορτή σήμερα, Λουκά Αποστόλου του Ευαγγελιστού. Πάλι Σωτήρη, Λουκά. Έχουμε κάποιον προχθές. Εδώ. Πάλι Λουκά προχθές δεν ήταν. Εδώ δίπλα κάτι πρέπει, κάτι μου λέει αυτό. Ναι. Μαρίνου και, και Κυρμιδόλης. Χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Σε κανένα Μυρμιδόνα, πώς το είπες. Να είστε καλά, Κυρμιδόλης. Να είστε καλά, υγιείς και ευτυχισμένοι. Είναι κάτι, κάποια ονόματα τα οποία χάνονται, ρε φίλε, στο χρόνο μέσα, έτσι. Τα χρόνια μας πολλά στην Έδεσα. Γιατί? Άκουσα ότι σήμερα γιορτάζει. Των καταρακτών. Δεν έχει πολιούχο Λουκά. Ναι. Προφανώς είναι να κάνει Παπαδόπουλα με την απελευθέρωση της πόλης. Α, λες. Από τσι Τούρκοι ή από τσι Γερμανοί. Τσιβούλγαροι. Από τσι φασίστες ή από τσι Ναζί. Δεν γνωρίζω. Πάντως είναι η απελευθέρωση της αγαπημένης μου της Έδεσας. Αρντάν σήμερα είναι. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα στην τεράστια Έδεσα. Τούφες. Ειδικά χρόνια πολλά στο καταπληκτικό και πολυβραβευμένο εστιατόριο. Ναι. Ήρθα και Έδεσα. Α, αυτά τα πονηρά τα ελληνικά, ναι. Και σε, όταν το είδα σε ένα τμήμα. Εγώ δει άλλο. Γύρω-γύρω όλοι. Ναι. Γυράδικο. Καλά, είναι γύρω, έχει Ελλάδα, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Ατελείωτα. Τι δεν έχω δει. Ένας κυκλοφορεί με πάγους. Nice. Ναι, ρε, κλασικό αυτό, ναι. Ice, nice. Ρωτώντας, πας την πόλη, συνέχισε. Λοιπόν, χρόνια πολλά και καλά. Σε όλη την Έδεσα, στο ήρθα και Έδεσα, που πραγματικά, αν έχει πάει στην Έδεσα και δεν έχει φάει εκεί εγκληματής, χρόνια πολλά στο άλλο ονειρικό εστιατόριο, τον Σταθμό ή παλιό Σταθμό, που είναι μέσα στον πανέμορφο, εντελώς τελείως αμερικάνικο, σιδηροδρομικό σταθμό της Έδεσας, χρόνια πολλά στον ακροατή μας, τον Τζάρβις Κόκερ, τον Αριανό, που ειδικά τα βράδια, στο προηγούμενο ραδιόφωνο, μου έστελνε συνέχεια μηνυματάκια, στους Waterboys, σε έναν από τους πιο θρυλικούς συνδέσμους οπαδών στην Ελλάδα. Καλημέρα στους Waterboys και χρόνια πολλά. Ναι, να βάλουμε Waterboys. Και καλημέρα. Α, προς τιμή της Έδεσας, να βάλουμε Waterboys. Θα σου πω ποιο κιόλας. Ό,τι θες εσύ. Εντάξει, ωραία. Εσύ, τώρα, κανένας. Τώρα το κανονίζεις το διάλειμμα. Να πες το κομμάτι, να πες το κομμάτι. Ναι, αυτό και μετά. Ναι. Φυσικά στον Billy. Στον τεράστιο, λατρεμένο Billy. Θρυλική μορφή της Έδεσας. Idol. Φιλιά. Τον κάνει τέλεια ο Σωτήρης Δασκαλάκης. Γιατί, πώς είναι. Θα κλάψεις. Όχι. Δεν τον είναι τον Billy. Δεν το θυμάμαι. Τι είναι αυτός. Η μασκό του Εδεσαϊκού. Άσε ρε τώρα, κακομοίρη τώρα, δεν θυμάσαι τον Εδεσαϊκό. Ποιο ρε, παντού, ο Billy. Όπου πήγαινε ο Εδεσαϊκός, παντού. Στο Καφτατζόγλιο. Ναι. Βέβαια, ναι. Καλύτερο τον Πάκη το γούρι. Ναι, βέβαια. Τον τροπιαστικό θεάμα. Σωτήρη, αν τον δεις πώς έχει γίνει τώρα, θα κλάψεις.
Πάρα πολλά κιλά. Κλάψε εσύ με αυτό που θα σου πω. Πάρα πολλά κιλά. Το Παναγιώτη είναι λίγο. Μα ακούνε πολύ και είναι τιμή για την πόλη, για την πηγιά μα. Για το κομμάτι του. Θα τα πει. Να μην το ξεχάσω. Χρόνια πολλά και καλά σε όλο το Βαρόσι. Μία από τι πιο όμορφε συνοικίε τη Βόρεια Ελλάδα. Την παλιά πόλη στην Έδεσα. Σβαρόσι. Ό,τι βέβαια απέμεινε από το μένο και την λύσα των Ναζί που το κάψανε. Στον δεύτερο παγκόσμιο. Και φυσικά χρόνια πολλά και καλά και στα ξενοδοχεία Βαρόσι και στα δύο. Το ένα πιο όμορφο από το άλλο, μέσα εννοείται στο Βαρόσι, του πρώην άσου του Εδεσαϊκού και του Ολυμπιακού. Τρούπκο. Γεια σου, 121. Εδεσαϊκού, Ολυμπιακού. Ναι. Δεν πάει το μυαλό. Από και την άλλη ομάδα το βρήκε. Δεν θυμάμαι καθόλου. Εδεσαϊκού, γι' αυτό είναι ο άλλο από εκεί και εσύ. Παχατουρίδη. Δηλαδή αν έλεγα του Εδεσαϊκού, του Ολυμπιακού και του Άρη, δεν το βρίσκε. Κορομίδη. Άρα δεν έχει παίξει τον Ολυμπιακό. Ο άλλο το είπε, το άκουσε κιόλα. Ποιο? Και κουφώσε. Δεν ακούω, ρε φίλε. Εσύ έχετε ενδοπικοινωνία. Εγώ δεν ακούω. Πρέπει να διαβάσω τα χείλη. Το μικρό του είναι Πέτρο. Μίχο. Δεν έπαιξε τον άλλο, αλλά είναι σαν Σωτήρη, έλα από εδώ. Έλα από εδώ. Δείξε του δύο πράγματα. Δείξε μου να κάτσω από εκεί. Εγώ ξέρω, φίλε. Του Πέτρου. Του Πέτρου του Πασαλή, βέβαια. Τσόπα, δεν ξέρω ότι ο Πασαλής είναι από εκεί. Μπράβο. Που είναι ξενοδοχεία. Ντροπή μου, μάλλον. Και είναι μπλέκεται ακόμη στη διοίκηση. Είναι πρόεδρο ένα Ελληνοαμερικανό. Βοηθάει πάρα πολύ. Και από κοντά είναι και ο Πέτρο Πασαλή και αρκετοί επιχειρηματίε τη πόλη. Στη μεγάλη προσπάθεια που κάνει φέτο ο Εδεσαϊκό. Είχε όμω τραμπουκισμό, έμαθα προχθέ. Ενημερώστε μα από την Έδεσα τι έγινε. Πήγε στο νοσοκομείο ένα από του δύο βοηθού. Και θα την πληρώσει, νομίζω, ακριβά ο Εδεσαϊκό. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, γιατί είναι Εδεσαϊκός, δεν είναι ούτε ΠΑΟΚ ούτε Ολυμπιακός. Αυτά. Χρόνια πολλά και καλά στην Έδεσα. Ναι. Και περιμένουμε μηνύματα από Εδεσαίους που ξέρω ότι μας στηρίζουν και μας ακούνε κάθε πρωί. Ας το Quarterboys για το. Όχι, μετά το βάλω. Μετά το βάλω. Ας το λίγο να παίζει το Lemon Head Sotiri, να παίζει το κομμάτι το καθαριστήριο. Καθαριστήριο σε μια περιοχή τη Θεσσαλονίκη. Ονομασία. Καθαριστήριο σε μια περιοχή με την πόλη. Λε και δαιμόνι. Α, τώρα γελάς, ε! Πριν έλεγες για Σβαρόσι και Τρούπκο και Πασαλή. Ρε φίλε. Στην τώρα, πούμε στο άνω κάτω. Λοιπόν, αν ακούει το καθαριστήριο, βγάλε τους χορηγούς. Αν ακούει τώρα, βγάλε το καθαριστήριο, μας κυνηγήσουν. Αν ακούει το καθαριστήριο, λεκεδαιμόνι, να επικοινωνήσει με την εκπομπή για τη διαφήμιση που του κάνουμε. Χορηγία, ναι. Θέλουμε κούτρα, θέλουμε κούτρα καθάρισμα. Έτσι, μπράβο. Αν δεν μπει χορηγός, τουλάχιστον κούτρα καθάρισμα. Πέστα. Το λιγότερο, έτσι. Το εννοώ, το λιγότερο. Λοιπόν, πριν πούμε χορηγούς και τον διαγωνισμό μας για σήμερα, που είναι διαγωνισμάρα, να καλημερίσουμε ιδιαιτέρως τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Πάνο τον Καμένο. Πάνο, καλημέρα, να είσαι καλά. Και να καλημερίσουμε με συμπάθεια τον πρώην πλέον Υπουργό Εξωτερικών, τον Νίκο τον Κοτζιά, ο οποίος ανέβασε στο Twitter υπέροχο στίχο του τεράστιου, τεράστιου Θεσσαλονικιού ποιητή. Δεν τραγούδησα τίποτα. Μία από τις τελευταίες μορφές που έχουν μείνει πλέον σε αυτή την καταραμένη πόλη. Έλα, με φέρνει σε δύσκολη θέση. Του Ντίνου. Του Μπαλί. Του Χριστιανόπουλου. Τον στίχο «Πήγατε να με θάψετε». Για το «πήγατε» λίγο ζητώ συγγνώμη. Ναι. Κάπως αλλιώς. Προσπαθήσατε ή κάτι τέτοιο. Ναι. Μπορεί να και πήγατε να με θάψετε. Αλλά ξεχάσατε πως είμαι. Εδώ. Τι. Γι' αυτό δεν είσαι ποιητής. Ζωντανός. Σε βοηθάω. Νεκρός ή ζωντανός. Απαιτώ να το βρεις. Πήγατε να με θάψετε. Αλλά ξεχάσατε πως είμαι. Πως είμαι. Τι φωνάξε. Έλα μέσα, ποιος το φώναξε. Έλα ρε τσατσαρέ. Ποιος το φώναξε. Έλα ρε τσατσαρέ ποιητή. Έλα μέσα εσύ. Έλα να φύγω. Άντε, έχω δουλειά. Όχι εσύ. Όχι το βοηθεί ο τσατσαρέ. Όχι ο Χρυσανθός. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Κωστή, έλα μέσα. Έλα μέσα. Έλα, πες το. Έλα μέσα. Έλα κορμέλα λίγο. Έλα, πες το. Είσαι κατά λάθος παοκτσής. Α, ναι. Τώρα και επαναλαμβάνω. Κάνεις λάθος πράγμα σε λάθος πόλη. Συγγνώμη, το διάβασες ή το βρήκες. Εμείς, έτσι, μπράβο. Θέλω να σου πω το εξής. Για τον εγκεδαιμόνιο που έλεγες. Ναι. Αδερφός και φίλος. Σόπα. Τον είχα χορηγό. Άντε. Έχασε δουλειές. Ναι. Από μοναστήρι. Ναι. Αφού άλλαξε το όνομα, είναι της αδερφής του η έμπνευση.
Γιατί είναι καταπληκτικό, είναι λεκεδαιμόνιος. Λεκεδαιμόνιος, ναι, απίστευτο. Ναι. Έχασε δουλειές επειδή έχει το δαιμόνιος μέσα. Άντε ρε, άκου. Του κόψαν δουλειές από μοναστήρι. Άκου τώρα. Κατά τα άλλα η εκκλησία έχει παροπίδες. Όχι. Όχι. Ναι. Είναι ΠΑΟΚ. Όχι. Έλα, άμπρα, κατάγια, έλα, μπες μέσα εσύ. Έλα, μπες Τσαλτίδη, μέσα. Τσαλτίδη, γράφεται ιστορία. Τι έγινε? Γράφεται ιστορία. Τσόφιλο, τι έγινε, θα διαβάσουμε σήμερα το πρωτοσέλιδο. Γράφεται ιστορία. Το παιχνίδι τη ζωή σα. Δεν υπάρχει μήνυμα. Αλλά. Ναι, αλλά το παιχνίδι τη ζωή σα. Ένα μάτσο 5-6 εβδομάδα. Μήνυμα Ερέρα στα ποδητήρια. Ο αγώνα τη ζωή σα. Τη ζωή σα. Α, δεν υπάρχει, η εντολή υπάρχει. Άντε, σηκωθήκε από εδώ πέρα. Άντε, σηκωθήκε πρωί πρωί να μα πάει στα νεύρα πάλι. Άσε μα τώρα. Πάλι θα φύγει εσύ, χθε έφυγε. Πέντε παίκτε μιλήσαμε. Είναι μπουρδα που το γράψαν. Α, το γράψαν. Ναι, 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 έτσι ακριβώ. Όπω θα λε. Χθε δεν το διάβαζε. Πέντε παίκτε. Πε μου ποιοι είναι οι παίκτε. Το πρωτοσέλιδο κυκλοφόρησε μία η ώρα. Ναι. Το βράδυ. Το βράδυ, έτσι μπράβο. Το μόνο μήνυμα που. Και μίλησε με πέντε παίκτε. Και μίλησε με πέντε παίκτε. Και έβαλα και Νίκο Παπαδόπουλο να μιλήσει με δύο συγκεκριμένου που είναι Ταλιμπάν. Ο Κόκκι γιατί έρχεται. Και δηλαδή τι του είπε. Είναι ένα παιχνίδι όπω όλα τα άλλα. Ο Κόκκι βάλει YouTube να το δει. Ναι, ναι. Γιατί το βάζει με το πρώην ποδοσφαιριστή, ρε φίλε. Ναι. Πρώην ποδοσφαιριστή είναι. Δεν είναι τίποτα. Ο Κόκκε. Και κάλλει, λέει, ποιο είναι ο πρίγκιπας, θα κερδίσουμε. Και απαντάει ο μεγαλομέτωχος. Έτσι απαντάμε εμείς, ρε φίλε. Αυτό σε πείραξε. Δεν τα ξέρω εγώ ούτε πολλοί κόσμοι. Τι είπε ο Κόκκε. Χου εις Πρίγιοβιτς και έκανε σουτ στο. Πες όμως και την απάντηση του Σαββίδη. Το έκανε ο Σέρσιο. Θα ερωτευτεί την απάντηση του Σαββίδη ο Ασλαμάς. Κατάλαβες. Να πας στον Μπρασά. Ποιος είσαι εσύ, τι είναι αυτός εδώ πέρα. Μπρασά, όχι ρε, όχι ρε, κακομύρι, τι είναι αυτά που λες. Α, στο διάλειμμα, Μάρι, θα στο διάλειμμα, θα σου πω. Ω, στον αέρα, πες στο διάλειμμα, στο διάλειμμα. Τώρα πες στον αέρα, πες. Άκου λίγο, αυτός θα σου πει, εγώ θα σου δείξω. Έτσι, μπράβο, ναι. Ναι. Φωτογραφίες. Ναι, 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 μπράβο, μπράβο. Αυτός λέει όπως θέλει. Σαν αυτό. Σωτηρή. Ο αγώνας της ζωής σας. Ο αγώνας της ζωής σας. Το είπε ο Πάκο Ερέα. Δεν το είπε ποτέ. Έτσι λες εσύ. Εμείς τι εφημερίδα πιστεύουμε, φίλε. Εσύ πίστευε για τον Άρη το Μετροσπορ. Όχι, ρε φίλε. Γιατί πιστεύω. Χθες το διάβαζες. Χθες 4 λεπτά διάβαζες το εξώφυλλο, ρε φίλε. Τα πρωτοσέλιδα διάβαζες χθες. Τι έγινε. Τον σύγχυσες. Για τον Πάκο. Γιατί. Ρε μπας και είναι τσαντισμένο με κανένα γκρουπιέρι ο Κόκκι και έρχεται εδώ πέρα τίποτα. Ε. Μήπως, λέω, μήπως. Τι φύρισε αυτό το ύφος τώρα. Το άμπρα κατάγια. Σου πετάξει το κατοστάρο του Σαλακού. Ναι, ρε, τρέμω, τρέμω τον Κόκκι που πετάξει το κατοστάρο. Όχι, τρέμεις. Δεν τρέμεις, είπε, θα σαλακούς κατοστάρικο, είπε. Τι κάνεις. Όσους πάνε. Φευγείς. Α, τρέμει, έβαλε σε κάτι τρέμει. Ρίχνει πάνω ζακέτα. Σε ειρωνεύεται, αυτό είναι ειρωνία, να ξέρεις. Εσύ τρέχεις γι' αυτόν. Όταν σε φόρτωσε όμως το τρίμπαλο. Ναι, ναι, ναι. Άρεσε. Εκπληκτικό ήθος ο πρώην ποδοσφαιριστής. Σήμερα στήθηκε κομπή. Αυτό είναι ωραίο. Ο πρώην παίκτης σου. Όχι στο χορτάρι, στο πράσινο. Χίλια μπράβο στον Κωστή Τσατσαρό. Εμένα μου αρέσει να πονέμω δικαιοσύνη. Μιλάει ΠΑΟΞΙΣ για συμπεριφορά παικτών εκτός γηπέδου. Δεν Λάβαρο ποτέ δεν έχω ρίξει, φίλε. Δεν έχω προσβάλει ποτέ. Αυτά τα κοκοκό που κάνει δεν τα κάνα ποτέ. Τι έκανε ο Ζαγοράκης. Ο έκανε ο Ζαγοράκης πριν τον. Αλλά και αυτή είναι η προπαγάνδα. Ποια είναι η προπαγάνδα. Το έκανε πρώτα ο Ζαγοράκης. Έταξε το σήμα του Άρη. Ντροπή του τότε. Και αυτό που έκανε ο Κώστα ήταν απάντηση. Ναι. Αυτό που είχε κάνει ο Ζαγοράκης. Αλλά τέτοιοι ψεύτες και προπαγανδιστές είστε. Ντροπή του Ζαγοράκη. Ντροπή του Ζαγοράκη, ντροπή του Κόκκι. Όχι, για τον Κόκκι μιλάμε, ρε φίλε. Μου έλεγε τον Ζαγοράκη, θα σου λέγει τον Ζαγοράκη. Ντροπή του Ζαγοράκη. Τώρα ο Κόκκι με τον Ζαγοράκη. Αυτό εμφανίζεται, είναι και καθοδόν, ρε φίλε. Είναι και καθοδόν. Κοίταξε. Μην μπλέξει εκεί πέρα στο ανοιχτό του ακουράμα το παλιό, ρε φίλε. Και εκεί πέρα στο άλλο. Επίσης σχολιάστε την δήλωση του Μαγντή Τολμπά. Ειδική μεταχείριση θέλει ο Ουάρντα. Επειδή είναι Αιγύπτιος, μάλλον. Δηλαδή, τι ειδική μεταχείριση, να καταλάβουμε, αγαπητέ Μαγντή, να πούμε το διαγωνισμό. Το τόση ώρα έχουμε ετοιμαστεί και του χορηγού. Ψάχνει ο Τσαλτίδης να δώσουμε το διαγωνισμό μας και του χορηγού. Λοιπόν, ένα πλήρες γεύμα για δύο άτομα από το βασίλειο των Μπέργκερ στην Καλαμαριά, το Μπέργκερ. Το Μπέργκερ. Έτσι. Ένα πλήρες γεύμα για δύο άτομα δίνουμε σήμερα. FM κενό. FM κενό, ονοματεπώνυμο. Δίπλα γράφει Μπέργκερ. Η επωνυμία τη επιχείρηση είναι Μπέργκερ, αλλά εσύ γράψε Μπέργκερ αν θέλει. Αποστολή στο 54526. Ο νικητή με την παρέα του πηγαίνει από σήμερα μετά τι 3 το μεσημέρι έω και τι 18 Νοεμβρίου. Έτσι, αποστολή στο 54526. Αύριο θα δίνουμε προσκλήσεις και για θέατρο, για παραστασάρα το εννοώ, και για το live του Πάνου του Μουζουράκη στο Fix Factory. Αύριο αυτά. Μουζουράκη, μην τα μπλέκετε, έτσι. Ωραία. Το οποίο είναι βασικά για sold out και θα είναι για αυτό και για το επόμενο Σάββατο. Οκ. Okay. Μουσικούλα λίγο. Σωτή. Έγραψε ο τέτοιος, ο Γιωργάκης. Αφού είπε ο Κόκκι σουτ στο Βιερίνα και ποιος είναι ο Πρίγεβιτς, απάντησε ο Γιωργάκης. Ναι. Oh, he's a football player. My mistake, I thought that he was a poker star.
Καλό. Ναι, ναι. Και άλλη απαντήση, άλλη μία. Ο Πρασάς ρωτάει και ανησυχεί. Επειδή χοντρός ο Κόκε, καταλάβες. Ο Κόκε βασικά πήγαινε στα θρυλικά σου τζουγκάκια της Περαίας. Και ο Κόκε... γιατί ήταν μια ανάσα δρόμος εκεί πέρα, εκεί που τον ενδιέφερε. Του βάζει τη στατιστική του στη Super League. Ναι. Ο Κόκε. Και λέει, I'm so happy. I don't talk about me like football player. Μαλάκα. Ναι. I talk like fan of Aris. Μπράβο. But by the way. Μπράβο, Σέρχιο. But by the way. 5-22-33. Πάρα πολλά. You can put YouTube. Πάρα πολλά. How I. Τρεις τελίτσες. Ναι. Pauk very well. 0-26-33. And. Μια λέξη με 4 γράμματα. Στούκου. Watch a match. Okay. Not to kill nobody. Και βάζει κάτι πιστόλια. Στούκου. Μπράβο το Σέρχιο. Βάλε το YouTube. Θα σου το βάλω το δίσκο εσύ. Στούγκου, έλα τώρα έχουμε στούγκου. Μπράβο το Σέρχιο Κόκε. Άρα ξεκινήσαμε. Ένα πρώην ποδοσφαιριστής ότι έπαιζε καζίνο και τα λοιπά. Τι τον υποβιβάζει νομίζω. Όχι φυσικά. Αυτό που κάνει τι είναι. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Πολύ καλά κάνει. Αυτό ακριβώς όμως είναι πρώην. Πολύ καλά κάνει. Ναι, μπράβο. Το παίζει ο παδός. Και απαντάει ο μεγάλο. Είπε το παίζει ο παδός. Το παίζει, είπε ο παδός. Τι είναι. Δεν είναι οργανό. Είναι ο παδός του Άρη. Γιατί να μην είναι, ρε φίλε. Μπορεί να έχει δει με την ομάδα. Ίσα ίσα. Αλλά είπε απαντάω ως ο παδός του Άρη όμως. Ναι. Γιατί να μην είναι ο παδός του Άρη, φίλε. Ο Μπόνι πώς είναι. Ούτε ο Μπόνι. Κανένας παδός. Άσε ρε τώρα ρε. Γιατί έρχεται στην Ελλάδα ο Μπόνι. Και έρχεται στο Αλεξάνδριο. Τις προάλλες πάλι εδώ δεν ήταν. Τεράστιο μήνυμα, SMS-ικό ξεπαρθένιασμα για την ημέρα αυτήν από τον 199. Καλημέρα παιδιά. Όλα καλά με το διαιτητή Χρύσανθε. Ή θα μας βγάλεις καμιά είδηση ότι ο προπάπους του βάφτισε τον μπατζανάκι του τρίτου ξαδέρφου του Σαββίδη. Καλά, ρε, τον Στέφανο Τακόνη. Τον Στέφανο Τακόνη έφερε εδώ. Δεν ξέρω, αλλά είναι πέρα για πέρα κατάπτυστη και ύποπτη η τοποθέτηση του Σκουλά ως τέταρτου. Από την ΕΠΣ Θεσσαλίας. Του Μπέου δηλαδή. Ναι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και αυτό θα κυκλοφορεί τους Ιταλούς διαιτητές. Μπα. Μάλιστα. Για είναι μένα. Είναι κατάπτυστη. Υποβιβάζεται πρώτον. Ναι. Υποβιβασμός του Άρη. Γιατί? Για το ότι στα άλλα ντέρμπι μπήκανε βορειοευρωπαίοι διαιτητές και σε αυτό μπαίνει Ιταλός και μάλιστα από το υποκάτω ράφι. Ναι, αλλά... Αν είχαμε δεκαετία 70 και 80, θα μου φαινότανε πάρα πολύ ύποπτο για τον Άρη, σε βάρος του Άρη. Τι τώρα λέει? Μου φαίνεται απλά ύποπτο. Τι λέει, σε βάρος του Άρη. Ενώ ήταν Ρώσος, αν ήταν Νορβηγός, κατάλαβες το ίδιο πράγμα. Νορβηγός δεν θα έλεγα τίποτα. Α, τίποτα, ναι. Ιταλός. Ιταλή επηρεάζεται από την έδρα, ξέρεις. Εγώ ξέρω. Δεν πήρα αυτό. Δεν παίζω. Δεν είναι δράκι τη Ιταλία. Δεν είναι δράκι τη Ιταλία. Συστάθηκε μετά. Έφερε τον Τακόνι. Ω μα. Σα. Περκέ. Μη μπάτε ο κορασόλ. Ο βιστό Μαραντόνα. Ο βιστό Μαραντόνα. Ε, μαμά. Είναι αμόρατο σου. Ω μα. Λοιπόν, διαγωνισμό έτσι. Ένα πλήρε γεύμα για δύο άτομα από το Μπέργκλερ. FM και όνομα τεπώνυμο. Δίπλα γράφει γεύμα ή Μπέργκλερ. Αποστολή στο 54526. Για Βορύδη Σπύρο. Είναι κοντά μα. Εμπορία και επισκευή αλουμινίου και κουφωμάτων. Ένα όνομα εγγύηση. Όχι όνομα ότι και ότι. Λε Σπύρο για Βορύδη. Είναι όνομα εγγύηση. Σε τι ρε μεγάλε. Στο σέρβις κουφωμάτων και ρολών. Μπορεί να κάνει την παλιά σου διαλυμένη μπαλκονόπορτα, κούκλα. Να την κάνει σαν καινούρια με πολύ λίγα μόνο χρήματα. Ειδικά αν πεις, σε παρακαλούμε ρε Σπύρο, σε ακούμε σε αυτούς τους φελούς το πρωί, στο Λίμπερο. Κάνε κάτι αν μπορείς, είμαστε στα ζόρια. Κάτω Τούμπα, Επταλόφου 31. Εκεί θα βρεις τον Σπύρο τον Γιαβορίδη και όλο το επιτελείο του και τηλεφωνικά αν θέλεις, 23 15 53 93 10. Πίτσα Mr. Gold. Μιλάμε για πίτσα από χρυσάφι, θεϊκή, νοστιμότατη. Καταπληκτικές τιμές και άριστη ποιότητα. Δηλιβεριά για Mr. Gold στο 62-85-86. Εξυπακούεται μπροστά το 2310. 62-85-86. Mr. Gold από την 1 το μεσημέρι μέχρι την 1 το πρωί. Μην κάθεσαι, πίνασες. Χτύπα πιτσάρα. Οκ. Okay. Πηγαίνουμε σε break. Και επιστρέφουμε, επαναλαμβάνουμε, χρόνια πολλά και καλά στην πανέμορφη Έδεσα και περιμένουμε μηνύματα από Εδεσαίους που το ξέρω πολύ καλά, μας ακούτε, μας στηρίζετε. Μου μίλησαν άπειρα άτομα τελευταία φορά στην Έδεσα. Περιμένουμε μηνύματάκια σας και γιατί όχι τηλεφωνικές παρουσίες. Έτσι. Θα κλείσουμε με το μήνυμα και θα το σχολιάσουμε μετά του φίλου του Κώστα που λέει ναι, παλικάρι. Επειδή ο διπλανός σου πιστεύει στις εποχές του Μπούζα FM που θα μιλήσει για τον Κόκε. Όταν ο Αθανασιάδης σήκωνε σεξ και βία όλα καλά, δικαίωμα στο παοξίνι,
έχουν μόνο τα όρκ της Αγίας Βαρβάρας. Λέει ο Κώση. Εμείς δεν υιοθετούμε τέτοια πράγματα. Πάω, ξύσει είναι αυτό. Στην Αριανοσύνη δεν έχουν δικαίωμα οι δικοί μας παίκτες. Όχι, σου λέει ότι όταν τα κάνετε εσείς, είναι μάγκες, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Όταν τα κάνουν οι δικοί μας. Μάλιστα. Δεν έχουν δικαίωμα. Υπάρχει μια διαφορά μεγάλη, ναι. Κώστα. Ναι. Ο Αθανασιάδης όταν το έκανε ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ. Σωστό. Όχι πρώην ποδοσφαιριστής. Εν ενεργεία. Έπαιζε την Κυριακή στο μάτς. Ναι, ναι. Αυτός έχει σταματήσει εδώ και 2-3 χρόνια. Σωστό. Είναι στην Ισπανία. Οκ. Okay. Είναι Άρης. Κάνει χαβαλέ, κάνει και μπάνιο. Πέρασε την ομάδα. Όπως ο Σισε με τον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά. Έχει τεράστια διαφορά. Όπως και ο Σαββίδης αυτή τη στιγμή θα έρθει την Κυριακή στο Χαριλάου. Δεν πρέπει να μπαίνει ένας μεγαλομέτοχος σε μια τέτοια διαδικασία απάντησης. Να απαντήσει ο. Ποιο να σου πω τώρα, ο Φούρτουλα. Ναι. Ο Τουρσουνίδης. Ο Τουρσουνίδης. Ο Γιώργος. Να του βάλει ένα βιντεάκι ο Τουρσουνίδης και να του πει. Ο Τουρσουνίδης. Κοίτα πώς σε κέρδισα εγώ μες στο Χαριλάου. Ο Τουρσουνίδης, ο δημοσιογράφος, ναι. Τον Ανέλ. Ναι. Λέω, ο Τουρσουνίδης. Ο Τουρσουνίδης, ο Γιώργος. Να του βάλει το βιντεάκι όπου έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ το 04 και να του πει δεν σε. Δεν θα πω τίποτα. Ναι. Αν δεν μπορείτε να αντιληφθείτε τις διαφορές. Σωστό. Συγγνώμη. Και πάμε στο break με το μήνυμα του λατρεμένου μου του ΠΑΟΞΥ του 164 που λέει. Καλημέρα. Φυσικά σχολιάζει σαν οπαδός. Γιατί σαν παίχτης, Σωτήρη Δασκαλάκη. 5 χρόνια 28 γκολ. Δηλαδή, μία χρονιά του Πρίγιο. Γελάνε και συμπεί. Καλά. Ο Πρίγιο πήρε καμιά δεκαριά πέναλτι που δεν υπήρχαν και βάλε τα γκολ. Και δεν έχει βάλει 28 καταρχήν. Πόσα έχει βάλει ο Πρίγιο? Γελίωσε, είπε. 28 γκολ. Στη μία χρονιά. Παραπάνω από 28 γκολ. Μία χρονιά λέει, Σωτήρη. Μία χρονιά λέει του Πρίγιο 28 γκολ. Βέβαια, 28. Στο 17 στο 17 πρωτάθλημα. Μόνο πρωτάθλημα. Άρα στο κύπελο καμιά 21. Αν πάμε 17 στο πρωτάθλημα. Πόσα με πέναλτι. Βάλε τα τρίκαλα εκείνο που. Πόσα με πέναλτι. Σκέφτεται τώρα ο Σωτήρης. Περιγράφω εγώ. Τέλος πάντων. Πάντως 28 που λέει δεν έβαλε. Πού. Το δούμε. Θα το δούμε. Θα το δούμε ακριβώς πόσα είναι. 28 γκολ πάντως. 28. Του... Πρόσεξε όμως τι κάνει. Του Κόκε βάζει μόνο το πρωτάθλημα. Φώναξε τον, φώναξε τον τώρα. Φώναξε τον. Κόκε βάζει μόνο το πρωτάθλημα. Στον άλλον βάζει τα πάντα. Ακούς. Ναι. Στον Κόκε βάζει μόνο το πρωτάθλημα. Στον άλλον βάζει τα πάντα. League Cup, φιλικά τα πάντα. Όταν παίξει και ο Πρίγιοβιτς φίλε Μαρσέη και Sporting Λισαβόνας, έλα να το συζητήσουμε. Παιδιά, θα πάμε σε break. Όταν, όταν επιστρέψουμε, όσοι οδηγείτε, προσδεθείτε, έχει στείλει μήνυμα ο Γιάννης, ο You will never walk alone. Όταν επιστρέψουμε, όσοι οδηγείτε, προσδεθείτε. Αλλιώς θα γαργαληθείτε. Και το στιγμιότυπο με Ζαγοράκι που έλεγα πριν, γιατί εγώ πάντα ναι, μιλάω με τον μπράβο, με Κώστα Νεμπεγλέρα. Με Νεμπεγλέρα και Καζναφέρη. Τον Κώστα. Για να δούμε. Περίμενε, φίλε. Περίμενε, θα το δούμε. Το υποβεβαιώνει και ο Σωτήρης, αλλά περίμενε, περίμενε. Το έχω δει, εντάξει. Το περίμενε, ρε φίλε. Να το δει αυτός εδώ δίπλα. Που μόνο τον Κόκε βλέπει. Μόνο τα μισά. Να το ρε φίλε, θα το δείξει. Περίμενε, δεν είναι παλικάρι, μου, είναι περίμενε, έχει 15 δευτερόλεπτα. Ναι, διευθυντάρα. Ναι, διευθυντάρα. Λέβασε, περίμενε. Περίμενε. Να το. Πλησιάζει. Να το, το είδες, το σήμα. Το είδες, εσύ που δεν τα βλέπεις, το αγοράκι. Βίντεο. Άκου τι έβαλε για τους Εθνησαίους. Μόνας Παπαδόπουλος ρε φίλε. Μόνο ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος δεν είναι σε φίλε. Σε παραδέχομαι. Απλά ο Παναγιώτης κάνει ένα λάθος. Τι, ποιο είναι αυτό, είπες. Πιστεύει ότι κάνει εκπομπή ναι. Σε μουσικό ραδιόφωνο. Α, και υπάρχει πολυτέλεια να υπάρχουν ναι. 2,5 λεπτά εισαγωγής ναι. Κομμάτι. Ναι, τι να κάνεις, ναι. Δεν είναι τίποτα, καμία σχέση. Δεν έχει συνειδητοποιήσει. Ξέχασα το κινητό μου στο γραφείο μου. Ναι. Το φλωράκι μου έχει βγαίνει. Δεν έχει κλειδιά. Για το γραφείο μου. Α, κλειδωμένα τα έχει. Καλά, εννοείται, ρε φίλε. Εκεί μέσα είναι όλα τα όργια. Και περνά και τρει ελέγχου. Εκεί μέσα τι είναι όλα τα. Τα όργια. Λοιπόν, εδώ είμαστε με κομμάτι, κομματάρα. Water Boys αφιερωμένο στου Water Boys του Εδεσαϊκού. Γιορτάζει η Έδεσα σήμερα από Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Πραγματικά τεράστιο κομμάτι. Να σκαλά, ρε παπ. Σωτήρη Καλάκη μαζί μα. Χρήστα Τσαλτίδη, ο διευθυντή προγράμματο του Λίμπερο, είναι εδώ μαζί μα γιατί δεν πολύ είμαι απλά. Προγράμματος. Είναι η Τρόικα. Τι ακριβώ. Προσωπικού. Ρε φίλε. Προγράμματο είναι άλλο. Συγγνώμη, ποιον ναι. Ανέφερα επώνυμο, είπε Τουρσουνίδη. Ναι. Ποιον είπα εγώ πριν από 2,5 λεπτά. Το Σουνίδη. Κοίτα δεξιά. Θεόδωρο το Σουνίδη. Ρε φίλε, δεν έργα κάτι άλλο. Τη κυβερνήσεω είναι. Ανέλ. Πάει και ο Γκοτζιά. Καλημερίζουμε και ευχόμαστε στον Αλέξη. Υπάρχει διγλωσία. Ευχόμαστε στον Αλέξη Τσίπρα, καλή επιτυχία και στα θα ρίξουμε την κυβέρνηση για τη Μακεδονία. Δεν θα ρίξουμε την κυβέρνηση για τη Μακεδονία, αλλά δεν υπάρχει διγλωσία. Συγγνώμη, τι είναι αυτό, Νόματς, στο Παναγιώτη απάνω. Δεν τα βλέπω αυτά, ρε Μάρι. Εκεί βλέπει, δεν το βλέπω. Τι να το κάνω, τέτοια έχω χορτάσει τη ζωή μου. Κοίτα, εσύ αλιγούρι. Αυτό δες το όμως. Μη μιλάτε, κοιτάξτε εκεί πέρα. Δεν έχει χορτάσει από τέτοια. Ναι, ρε, στο μυαλό του.
πήγαινε στο Χαριλάου, στα σχολεία, ξέρεις τι ήταν. Εκεί κυνηγημένος έφυγε. Κοκο. Στο Χαριλάου. Δώσε, αν τη βάζει στο αυτοκίνητο και τη πα στο αεροδρόμιο. Δεν σημαίνει ότι είσαι γουρτάτο από αυτό. Καλό! Φιλάκι, δεν χρειάζεται καν να μιλήσει. Καλό! Δηλαδή, άμα λε. Μπήκε στο αυτό. Πήγα μία βόλτα την Μόνικα Μπελούτσι, επειδή είπε σήκω το χέρι έτσι. Ή μάλλον σου είπανε από το Χάγιατ, παρακαλώ σε 5 λεπτά ένα ταξί για την κυρία Μονίκα. Και πάσε την πα και την πα εκεί. Δεν σημαίνει ότι. Στο σχολείο μπούκαρα μέσα και πίσω από το γήπεδο εκεί πέρα από την Αλκμίνη. Άστο, ρε βάει, άστο. Μπούκαρα στο σχολείο και πίσω από την Αλκμίνη. Άστο, άστο. Να σου πω εγώ. Αρχέ καλοκαιριού, τρει τα μεσά. Ναι, ρε φίλε, δεν σου είπα ότι κάνα μάθημα και βγείτε έξω να πηδήξω. Ακού άλλο. Ακού άλλο. Να πηδήξω τα κάγκελα, ρε. Ελαγγίτα, γίνεται να χορτάξει το μανάκι σου. Λοιπόν, εδώ είμαστε ενωμένοι δυνατοί Τρόικα με Σπύρο Γιαβορίδη να μας στηρίζει εμπορία και επισκευή αλουμινίου και κουφωμάτων με προσφορά πλησέ σίτα για όλες τις πόρτες προσαρμόσιμες σε όλα τα μεγέθη. Μόνο 120 ευρώ. Αυτός είναι ο Σπύρος Γιαβορίδης στην κάτω τούμπα στην Επταλόφου 31. Πες τη γραμματεία. Και επίσημα σας λέω ότι. Καταρχήν, άνοιξα την εφημερίδα αυτό που είπε ο αγώνας της ζωής σας. Και τι λέει. Μέσα, χθες ο Ερέρα μίλησε. Να εξηγήσω εγώ, Χρήστατε. Έχουμε προέκυψε ένα θέμα. Σημερινή, καλή εφημερίδα αθλητική της πόλης. Από χθες προέκυψε το θέμα με την εντολή και την εντολή. Ντόπες Ερέρα στα αποδυτήρια. Ο αγώνας της ζωής σας μέσα σε εισαγωγικά αυτό. Ακούμε τώρα. Άνοιξε μέσα την εφημερίδα, αν το βρεις πουθενά. Δεν το γράφει. Σε πιστεύω. Μην ξεχνάτε, παιδιά, ένα πλήρες γεύμα για δύο άτομα από τον χορηγό της δεύτερης ώρας, το Μπέργκλερ στην Καλαμαριά. Δίνει χορηγό, περίμενε. Το είπα αυτό. Εντάξει, FM κενό, ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις Μπέργκερ ή γεύμα, αποστολή στο 54526 από σήμερα έως και 18 Νοεμβρίου. Μίμης Μπούζες, κάνει ρεπορτάζ, Άρη. Μίμησε ο Ρέρα και είπε, καταρχήν μίλησε για περίπου 9 δευτερόλεπτα. 9 δευτερόλεπτα πρέπει να μίλησε. Άσχετα που 5 παίξτε. Φίλε, δεν μας μίλησε χθες. Πότε τα είπα αυτά. Ναι. Παίξτε σαν είναι το τελευταίο παιχνίδι της ζωής σας. Όχι ο αγώνας της ζωής σας. Δες το λίγο αυτό. Σαν είναι το τελευταίο παιχνίδι της διάβασε, ζωής σας. Η Ρόδη Μητροπούλου. Πείτε διάβασε. Και απολαύστε κάθε στιγμή, κάθε λεπτό της αναμέτρησης. Όλοι σας θα έχετε να διηγήσετε και από κάτι μετά από χρόνια. Μήπως εννοούσε το Μαρβά. Δηλαδή πήγε. Μήπως εννοούσε το τέτοιο. Το Μέλμπερ των Τυράννων. Μήπως δεν αντέχει άλλο απέξι. Και μίλησε για περίπου 9 δευτερόλεπτα στους ποδοσφαιριστές, λέγοντας αυτά τα πράγματα. Και είπε: παίξτε σαν είναι το τελευταίο παιχνίδι της ζωής σας. Το παίρνουμε το σαν είναι το τελευταίο και έγινε. Ναι. Το παιχνίδι της ζωής σας. Ο αγώνας της ζωής σας. Έτσι, μπράβο. Πέστα τώρα, τα διευκρίνησε και το καταλάβαμε. Ήθελα να κάνω πλαστική στήθος από 16 ετών. Όχι, δεν καταλάβαμε. Αυτό είναι μόνο και είναι, πρόσεξε. Είναι φιλοπαοξίδικο αυτό. Γιατί τώρα εσύ το πήρε κατευθείαν. Ναι. Εσύ το πήρες κατευθείαν. Μα το είδα, δηλαδή πήγε το μάτι μου εκεί πάνω. Κατάλαβες. Δεν ισχύει όμως, ρε φίλε. Εντάξει, ρε φίλε. Καλά που ήρθες και τα διευκρίνησες εδώ πέρα τα πράγματα. Κατάλαβες. Τα βάλες στη θέση τους. Άμπρα κατά γη. Όχι, θα αφήνω εσένα μαζί σου. Καλά, ρε Αγγελό. 80... 12 νίκες και εσύ 17 80 πόντους έβαγες από τον Λιτμάνε, ρε. 79 πόντους. Εσύ έβαγες 100 από τον Κουικάνε. Από τους Φιλανδούς, ρε. Και εσύ αντιφώνει, έβαγες 100. Είναι ντροπή να περιφέρεται το κουφάρι του Άρη στην Ευρώπη. Τρώει κατοστάρα μέσα στο γήπεδό του, δεν λέει τίποτα. Χάνει ο Άρης ο αντίπαλος. Και έρχεται και το λέει. Τόσο πολύ σε έχει γονιμότητα. Ντροπή δεν είναι η ταφιλία. Φτιάξει ο Άρης. Είναι ότι περιφέρεται το κουφάρι του Άρη στην Ευρώπη έτσι. Δυστυχώς για σένα. Εννοεί εσένα. Το δικό σου το κουφάρι δεν περιμένει. Δείχνει ίκτο ο 3721, πες το. Λοιπόν, προσδεθείτε με αφορμή τον εψεσινό αγώνα του Άρεος με μια άγνωστη φιλαδική ομάδα στο Αλεξάνδριο. Ακούστε τι μήνυμα στέλνει ο Γιάννης, ο You will never walk alone. Όσοι οδηγείτε, προσδεθείτε. Αλλιώς θα γαργαληθείτε. Μάκης Μανάβης. Πού τώρα εσύ, να το πάτε με το. Έχει έρθει και μυστήρια. Εκεί. Πού εκεί, μωρέ. Πάνω από τα 28 γκολ, ρε, άντε. Εδώ είμαστε. Το τρίτο, ναι, έτσι, μπράβο. Από πού ξεκινάει όμως. Ναι. Από τον. Πού τώρα, συνδείξτε μου λίγο. Από εδώ, εδώ, έτσι. Εκεί, ναι, αυτό σου δείχνω. Λοιπόν, Μάκης Μανάβης. Από τον Γιαλάκια και δεξιά, Καταγιάρα. Από τον Γιαλάκια και αριστερά, ο Μαδάρα. Γιαλάκιας. Και εγώ, ρε Μάκη, τι θα κάνω. Τίποτα, ρε Γιαλάκια. Εσύ θα βλέπεις τον συμπολίτη να κάνει ρινοκλά και να γουστάρεις, ξέρω εγώ να ούμε. Κατά και άρα ο Μαδάρα.
Απλά να διευκρινίσουμε. Γιατί δεν γελάτε, είναι ένα... Όχι, μ' αρέσει. Είναι ένα πραγματικό γεγονός. Πέταρες το γέλιο. Είναι ένα πραγματικό γεγονός, Μάρια. Πραγματικό γεγονός το οποίο. Το ξέρω, με το γυαλάκι στην τούπα. Όχι, δεν. Α, το παρέγινε. Θα πει τώρα που γέλει ζωάρι, ε. Όχι, όχι. Στο Βόλο έγινε. Βόλο. Έτσι, μπράβο. Ναι. Ωραία, τώρα. Τώρα μα κατατρόπωσε. Ωραία, μα κατατρόπωσε τώρα. Ωραία, τέλο. Το όδο το εκλείνω. Καταγιάρα! Έτσι, μπράβο. Καταγιάρα! Μήπω ο Γιαλάκη είχε εκείνο το τελικό. Μήπω είδε και στο τελικό στο Άρης Πάουκ στο ΣΕΒ, με τον Άντωνη Κούκ. Με τον Άντωνη Κούκ εμεί, ε. Φεύγει τώρα, φεύγει. Κοκοκό, κοκοκό, φεύγει. Είσαι CM, αυτά είναι βαριά. Είσαι μέρο CM, να σέβεσαι. Έφυγε κοτάρα, έφυγε. Έφυγε κοτάρα. Κοτάρα. Τι ψάχνει το κινητό σου, τα γυαλιά σου, τα φορά. Τα φορά. Α, ψάχνει αυτά των παροπίδων. Μέσα τα έχει. Έχει τρία λεπτά να πει το ψέμα τη ημέρα. Το ψέμα. Ω, καλό, έλα, έλα, καλό. Μ' άρεσε. Αλίμονο. Μουσική τώρα θα μπει σε τρία λεπτά, θα πει η αλήθεια, θα μπει μέσα. The truth. Καλημερίζω τεράστιο εδώ. Καλημερίζω τεράστιο, αδερφό. Τεράστιο, δεν υπάρχει. Εδώ την είδε, η Ρόδη Μητροπούλου. Ήθελα να κάνω πλαστική ζωστή από τα 16 μου. Και έκανε. Και επίσης, τι άλλο δήλωσε τώρα, μόλις το είδε. Όχι. Έχω επέμβει και στα χείλη μου. Γεια σου, ρε Ρώνα, είμαι καλά. Πολύ έξυπνη, λέει. Πιστεύω πως λόγω της μόρφωσής μου υπερτερώ των άλλων ανθρώπων. Έτσι, Παπαδόπουλο. Μπράβο. Να μάθεις να γίνεις και εσύ μορφωμένος. Ναι, γιατί είσαι για τις γρούβες. Έτσι. Καλά να είσαι. Αχ, μήνυμα Γιώργου Ιταλού. Πραγματικά με έχει κουράσει, τον έχω συγχαθεί. Μωρό μου, θα κάνουμε τίποτα απόψε. Δεν νομίζω, αγάπη μου, έχω πόνο. Ειλικρινά, πόσο μα πόσο αλυταράς είσαι. Για την κυρία που επικοινώνησε μαζί μας τώρα μέσω της γραμματείας, δεν είναι για όσους μένουν στην Καλαμαριά το δώρο. Προς Θεού, έτσι. Μπορεί να έρθει και από άλλο νομό. Και από τη Γάβδο μπορεί να έρθει. Έτσι. Είναι ένα πλήρες γεύμα για δύο άτομα από τα Μπέργκλερ. Απλά το Μπέργκλερ βρίσκεται στην Καλαμαριά. Ναι, μεταμορφώσεις 5. Δεν είπαμε μόνο για όσους μένουν στην Καλαμαριά, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε. Έτσι. Πληκτρολογίες FM αφήνεις κενό. Γράφεις όνομα και επώνυμο. Δίπλα γράφεις γεύμα. Ή Μπέργκλερ, ό,τι θέλεις, ή Μπέργκερ, και το αποστέλεις στο 54526 και σου αφήνουν τεράστιο περιθώριο χρονικό από σήμερα 3 η ώρα έως και 18 Νοέμβρη το μέχρι το βράδυ, έτσι. Ένα μήνα περιθώριο να πας, δεν σε στριμώχνει. Ωραία. Λοιπόν, νέο μήνυμα, όχι νέο μήνυμα, πρώτο μήνυμα για σήμερα του 123 που λέει, θα θύσε λίγο Χρύσανθος, ναι. Χρύσανθε, σε 5 χρόνια ο μεγάλος Κόκε σε όγκο είχε σε 175 μάτς 38 γκολ. Και ο Πρίγιος σε 2 χρόνια 73 μάτς 45 γκολ τα 5 με πέναλτι. Μπερδεύετε την βούρτσα με την εκεί κόβετε. Στείλε αν θες την συνέχεια 123. Επίσης παραδείγμα στο Παπαδόπουλα που ως συνήθως από τα γκρουπ που παίζει δεν παίζει hits ως συνήθως. Ναι. Παίζει αντι-hit κομμάτια. Έτσι, έτσι, που είναι ό,τι καλύτερο για ραδιόφωνο αθλητικό. Έτσι, λοιπόν, Ιταλός ρεφ στο Άρης ΠΑΟΚ. Περιμένουμε τα σχόλιά σας. Από ποια πόλη είναι, έμαθες. Εσύ τα ξέρεις αυτά. Όχι, δεν ασχολείσαι. Τα δούμε τώρα. Δεν τίθε θέμα. Θα του στείλουμε ένα μήνυμα, του Στέφανο Τακόνι. Είναι πολύ σημαντικό ότι σήμερα καλή εφημερίδα της πόλης μας, αθλητική, δεν έχει μήνυμα του Λουτσέσκου. Δεν υπάρχει μήνυμα του Λούτσι. Γιατί είχαμε από τη Δευτέρα το πρωί, πρωτοσέλιδο συνέχεια, μήνυμα του Λούτσι στους παίκτες, μήνυμα του Λούτσι στους παίκτες, μήνυμα του Λούτσι στους παίκτες, μήνυμα 107,7 όλη μέρα με παλιά και νέα όμορφη ποιοτική ελληνική μουσική από Μάνο Χατζηδάκη και Σταύρο Ξαρχάκο και Γιάννη Σπανό μέχρι Σοκράτη Μάλαμα, Θανάση, Πάπα Κωνσταντίνου, καλημερίζουμε Άκησα και Σλόγλου και όλα τα παιδιά του μήνυμα. Το ποίημα αυτό, δεν το είπαμε για τις κουτουρού, γιατί κάποιοι μπαινοβγαίνουνε, δουλεύουνε, κάνουνε, το ανέβασε στο Twitter αν δεν κάνω λάθος, ο Νίκος Κοντζιάς, με αφορμή την παρέτησή του από την θέση του Υπουργού Εξωτερικών, ότι πήγατε να με θάψετε, αλλά ξεχάσατε πως είμαι σπόρος. Γι' αυτό και είπα χίλια μπράβο στον Κωστή Τσαρό που το βρήκε. Χίλια μπράβο, έτσι. Ο άλλος έλεγε ότι. Ό,τι να είναι ο παραδιπλανός μου. Ό,τι να είναι, έλεγε. Σωτήρη, αν μπορείς, σε παρακαλώ, βρες εσύ. May Roosevelt. May, όπως ακούς, May, M-A-Y. Ό,τι του φανεί του Λουλασλαμί. Roosevelt.
Roosevelt, R, όμικρον, όμικρον, SVL, Roosevelt, με Ντίνο Χριστιανόπουλο. Είναι φανταστικό, είναι φανταστικό. Καλημερίζουμε λατρεμένο κύριο Ντίνο Χριστιανόπουλο. Από τις τελευταίες μεγάλες εν ζωή μορφές αυτής της καταραμένης πόλης. Το ξέρω, το γνώρισα. Κάτι έλεγε στο διάλειμμα εδώ πέρα, περνούσε το μαγαζί. Όχι, δεν το πέτυχε. Μία φορά, αν το πέτυχε, εσύ ήσουν μέσα, δεν ξέρω. Περνούσε το πρωί, εγώ σκούπιζα έξω. Ναι. Σωτήρη. Ναι. Ντίνος. Εγώ σκούπιζα στην Αγίου Μινά, εδώ, στο item. Αγαπημένο δρόμο που έσφιζα από ζωή. Τηλέφωνο 2310-278-245. Σε παραδέχομαι. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Καλημέρα, κύριε Ντίνο. Καλημέρα, νεαρέ. Τι νεαρέ. Σκουπίζεις, σκουπίζεις. Να σκουπίζεις. Είναι ωραίο πράγμα η καθαριότητα. Και στην ψυχή και στο πεζοδρόμιο. Oh. Αγαπημένος Ντίνος, λατρεμένος. Χρήσανθε, σε 5 χρόνια ο μεγάλος Κόκε, σε όγκο μεγάλος, είχε σε 175 μάτς 38 γκολ. Και ο Πρίγιος σε 2 χρόνια, 73 μάτς, 45 γκολ, τα 5 με πέναλτι. Μπερδεύεται την Βούρτσα με την... Εκεί πέρα κόβεται, είπα να στείλει συνέχεια αν μπορεί, 123. Είπα να μπει ο Χρήστος, μετά δεν θέλω ναι. Ερήμην του Χρυσάνθου να το σχολιάσω. Δεν έχεις απίσει κάτι. Αυτό, πάμε, συνεχίζουμε το σχολείο. Ο Χρήστος συγκρίνει δύο τελείως ανώμιους ποδοσφαιριστές. Ναι, αυτό έχεις να πεις. Ο Κόκε είναι ένας ποδοσφαιριστής που τα 3-4 χρόνια είναι καταρχήν περιφερειακός, δεν είναι σεντερφόρ. Ναι. Ήταν από τους καλύτερους ξένους παίκτες που έχουν έρθει στον Άρη. Όχι ο καλύτερος παίκτης του Άρη, όπως λένε κάποιοι στην ιστορία του. Ουλφ Έριξον. Όποιον το λέει αυτόν, φέρτον μου να του τραβήξω μια γροθιά με στη μούρη. Αυτοί που το λένε είναι παιδιά 25-30 χρονών που έχουν ζήσει μόνο το Σέρχιο κτλ. Έτσι. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος στην Ελλάδα ήρθε αδικώντας τον εαυτό του λόγω των θεμάτων που είχε, είτε με το μυαλό του, είτε με τον Τζόκο, είτε με οτιδήποτε άλλο. Δεν το παρουσιάζω καθόλου ως βλάκα. Βλάκα σε και φαίνεσαι. Βλάκα σε και φαίνεσαι. Λέω αλήθειες που δεν πρόκειται κανένας να το πει. Είτε αυτός για να αποδομήσει. Είναι γιατί είναι λίγο βαρύ προβλήματα με το μυαλό του. Να πω τώρα εγώ, Δασκαλάκης είναι στο Λίμπερο. Όπως ο άλλος πήγε. Γιατί ο Σέρχιο. Ο ξένος πήγε. Μη φωνάζετε. Το έχει πει ο ίδιος αυτό που λέω. Όπως ο άλλος πήγε ελληματική προσοχή. Ήταν δικό μου θέμα, δικό μου πρόβλημα και δική μου συμπεριφορά. Αδίκησε τον εαυτό του. Θα μπορούσε αυτός ο παίκτης να παίζει στο υψηλότερο επίπεδο. Το έχω πει και εγώ. Με Μπαρτσελόνες, Ρεάλ και τέτοια. Έπαιξε άλλωστε Μαρσέη. Από τη Μαρσέη τον είχατε πάρει, τρίτη φορά στο ρωτάω. Ναι, από τη Μαρσέη. Ελεύθερος είχε μείνει τότε. 20 χιλιάρικα είχε δώσει ο Άρης. Γιατί ήθελε να τον ξεφορτωθεί η Μαρσέη. 20 του Τουλούθι Εξόπουλου έπαιρνε, ρε. Ναι. Αυτή είναι η ικανότητα του Φερέρ τότε, ρε φίλε. Έφερε ένα τέτοιο παίκτη να εντοπίζει ποδοσφαιριστές οι οποίοι πρέπει να αλλάξουν περιβάλλον χωρίς να δώσει λεφτά. Ο Ισπανός, ο Γκριζωμά, ο Ροτ Χιούαρτ. Ναι. Ο Ροτ Χιούαρτ. Το θυμάσαι? Ναι. Ο Ροτ Χιούαρτ. Ο Σέρχιο λοιπόν είναι ένας ποδοσφαιριστής από τους καλύτερους ξένους παίκτες που έχουν έρθει στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια, ξέρω εγώ πόσο είναι. Έτσι. Στον Άρη σίγουρα ένας από τους καλύτερους. Ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές. Είχε θέματα και ζητήματα. Ο ίδιος το είπε. Τελευταία συνέντευξη που έχει δώσει στην Ελλάδα είναι εδώ στο Λίμπερο. Μην και έχει πει. Και έχει πει. Και έχει πει. Όχι, μη σταματά λίγο. Κάτσε να τελειώσω. Και έχει πει ότι εγώ φταίω. Που έχετε για το ότι δεν έκανα περισσότερα πράγματα. Σωστό. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Μεγάλη καριέρα. Που έχετε γυράδικα. Τι. Που έχετε γυράδικα. Καμία σχέση τα γυράδικα. Τον τελευταίο χρόνο έγινε με το. Στην εθνική έβαλε. Έβαλε, ρε φίλε, παράτησε τον εαυτό του. Ναι. Το είπε μόνος του. Ναι. Το είπε μόνος του. Ναι, ωραία. Και μάλιστα το παραδέχτηκε. Είπε, η διατροφή μου δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Στη συνέντευξη. Ήταν κυρίως εκτός. Αλλά από εκεί και έπειτα υπάρχουν πολλά ψέματα που λέγονται για τον Κόκκι. Όπως και για όλους. Το συμβόλαιο πώς ήταν, 600 χιλιάρικα. 250 ήταν τον πρώτο χρόνο, 250 ναι. Το δεύτερο ναι. Και τα επόμενα 4 ήταν 800 το χρόνο. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Μάλιστα, καθαρά. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Από τα πήρε όλα εκτός από 60.000 ευρώ. Του τελευταίου χρόνου του συμβολέου. Όλα τα υπόλοιπα τα έχει πάρει. Μην απαντήσεις. Χάρισε κάποια τουλάχιστον. Όχι σαν το Σιφάκι. Μην απαντήσεις. Δεν χάρισε κάποια διότι χρωστούσε από τη μεταγραφή του στην Αμερική περίπου 600.000 ευρώ. Τώρα με μπερδεύεις, δεν χρειάζεται. Μου λες τα πήρε όλα μετά, μου λες 600. Αυτός χρωστούσε. Πού, σε ποιον? Στον Άρη. Έδωσε κάτι επιταγές για να πάρει την ελευθερία του να πάει στο MLS. Μάλιστα. Σου λέω όλη την πραγματικότητα, όλη την ναι. Αλήθεια, όχι τη μισή. Ναι. Μπράβο. Είχε υπόλοιπο 60.000 ευρώ να παίρνει ο άνθρωπος. Ναι. Και έδωσε αυτές τις 6 επιταγές, νομίζω ήταν. Τον 105, τον 130. Ναι. Με υπογραφή από πίσω, μάλιστα, εκεί ήμουν όταν το έκανε. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να μου πει κανένας τίποτα για αυτό το πράγμα. Ήμουν εκεί. Μήπως είπαν πήρες τίποτα. Και... Τι να πάρω, επιταγή. Ναι, ναι. Και από πίσω υπέγραψε αυτός και ο αδερφός του με την εταιρεία Κόκε 10.
Μάλιστα. Έτσι. Δεν μπορώ να είμαι πιο αναλυτικός. Δεν μπράβο, 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 μπράβο. Ένα ζευγάρι μπράβο. Γυαλιά ηλίου. Πολύ ωραία. Ή ο Ράσεος στην πρώτη ή στον πρώτο που θα απαντήσει σωστά. Ποιο γκολ πετυχαίνει ο Σέρχιο Κόκε με πλασέ κοιτάζοντας αλλού. Όχι πρώτο του. Την εστία. Το πρώτο του. Όχι την εστία. Δύο έχει βάλει. Κουίς βάζει. Διευκρίνησε πού. Στην τρία μπροστά. Α, λες εντός έδρας. Εντός έδρας. Το πρώτο του γκολ ναι. στην Ελλάδα ναι. που δεν είναι στο Βικελίδη. Ξέρω που είναι. Ναι. Είναι πάλι έτσι. Μπράβο. Κοιτάζει άλλο και το ρίχνει άλλο. Άστο αυτό. Εγώ το γκολ αυτό που λες εσύ. Μπράβο. Εγώ να βοηθήσω. Εμείς θέλουμε. Το, εκτός, το εκτός λες στο Αλκαζάρ. Στο Αλκαζάρ εννοείς. Όχι. Όχι. Να βοηθήσεις. Βοήθα. Είναι σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ωραία. Το γκολ στο οποίο πλασάρει ο Σέρχιο Κόκε μπροστά στην θύρα 3 του Κλεάνθης Βικελίδης. Μη κοιτώντας την εστία. Κοιτώντας τέρμα δεξιά. 180 μοίρες δεξιά. Θέλουμε τον αντίπαλο. Η πρώτη σωστή απάντηση καβατζώνει ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Είναι, από τον Αντώνη, the master of όραση Δημητριάδης. Μπορεί να τον επηρέασε η ηλεκτρονική πίνακα. Είναι σε φόρματα, Γιαννάκια. 526-33. Ναι, μου λέει, τουλάχιστον ο Κόκε Παπαδόπουλα ναι, 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 ναι. παραδέχτηκε και για την κοιλιά του και ναι. για τα χαρτιά και για τα φαγητά. Μπράβο. Το πρώτο του βιολί μέχρι πρόπερση, ο τατουάζ με τα ρολόγια στο λαιμό, yeah. είπε ποτέ τίποτα για τις Μπελβεντέρες στο Μαργκί. Παπαδόπουλα, είπε. Για τις Μπελβεντέρες στο Μαργκί. Τι να πει δηλαδή, αν πίνω και αν κάνω. Mm. Ό,τι σταματήσει, θα τα πει και αυτό. Α, σωστό. Έτσι, ναι. Ό,τι σου λέει ο δασκαλάκης. Λοιπόν, αυτά. Πηγαίνουμε σε break. Πηγαίνουμε σε break. Έτσι. Άμα ξαναλέω. Όταν ο Πεύτοβιτς. Όταν ο Πεύτοβιτς, ναι. Βάλει γκολ στην υπερπροταθλήτρια Ευρώπης όπως η Ατλέτικο, ας έρθει να μας το πει. Εντάξει. Δύο έβαλε ο Σέρχιο εκεί μέσα. Με πέναλτι το ένα. Ναι. Ωραία. Άμα την επιστροφή μας ανοίγουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Πρέπει να κόψω τα break. Και δεν τον τσιμπήσανε στην 23-10, 2-87 και 3-8. Πεύτοβιτς. Να είστε σε ετοιμότητα, έτσι. Αποχωριζόμαστε. Χαιρετάμε. Mr. Gold Pizza και Σπύρο Γιαβορίδη που ήταν κοντά μας στην πρώτη ώρα εκπομπής. Ένα γεύμα πλήρες για δύο άτομα από το Μπέργκλερ στην Καλαμαριά. Σε ένα μήνα μέσα μπορείς να πας. Μέχρι 18 Νοέμβρη. FM και όνομα τεπώνυμο. Δίπλα Μπέργκερ. Αποστολή στο 54526. Για τον Κόκε και όνομα τεπώνυμο σε αυτό, έτσι. Για τον Gold. Το πρώτο που πετυχαίνει κοιτώντας αλλού μέσα στο Χαριλάου. Έτσι πλασάροντας μπροστά στη θύρα 3. Τελικά πόσα γκολ έχει βάλει κοιτώντας αλλού, στέλνει μήνυμα ο άνθρωπος. Θα δούμε, εντάξει, θα δούμε παραγγελία. Θα το δούμε. Γίναμε πολύ συγκεκριμένοι εμείς. Okay. Όταν βάζω εγώ quiz, βάζω quiz. Yeah, βάζω quiz. Με πολύ καλά ελληνικά. Όχι σπαστά ελληνικά, καλά λέει ο Ζαγόρας. Σπαστά ελληνικά μιλάω. Λοιπόν, από χθες επέστρεψε κοντά μας. Από ΕΠΣΕ είναι και πάλι κοντά μας. Η Ρετσίνα, την οποία προτιμάει και η Βασίλισσα Ελισάβετ. Άρα μιλάμε για την βασιλική ρετσίνα με την παραδοσιακή πλούσια και αυθεντική γεύση που την βρίσκεις στο καπηλιό, στο καφενείο, στο ταβερνάκι, στην παρέα, στο κυριακάτικο τραπέζι, στο γιορτινό τραπέζι, στην πλατεία του χωριού και της Κομόπολης. Βασιλική ρετσίνα από την Μεσημβρία Ινοποιητική. Τηλεφωνική επικοινωνία με βασιλική ρετσίνα 2310-713-981. 2310-713-981. Οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλος φροντίζουν και για το αυτοκίνητό σου αλλά και για το εξοχικό σου που φυσικά το έχεις κλείσει αλλά το έχεις ασφαλίσει όμως, μάλλον όχι, οπουδήποτε και αν το έχεις αυτό, ανά την επικράτεια ή ανά τον κόσμο. Σούπερ ασφάλειες από 80 ευρώ για το εξοχικό σου. Τι το εξασφαλίζεις από κλοπές, πυρκαγιές, πλημμύρες και 25 ακόμα περίπου καλύψεις. Πληροφορίες στο margaritopoulos.com και στο 2130-278-279. 2130-278-279 για ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Injection Service και αυτή είναι περήφανα κοντά μας. Δεύτερη ώρα εκπομπής, καθάρισε τα μπέκ του βενζινοκινητήρα σου και έτσι απλά εξοικονόμησε καύσιμο και χρήματα. Injection Service, Απόρρονος 18, κάτω τούμπα, στον κήπο του καλού και στο injectionservice.gr. Εμείς που μιλάμε, βάλω, ναι, να σας βάλω το γκολ του Κόκε, το πρώτο που δεν είναι αυτό που λέει ο Μάριος.
Εμείς που μιλάμε σπαστά ελληνικά, εγώ, 283, 678, άλλα σκεφτόμαστε. Παιδιά, να το πω ξανά. Πες το ξανά, έτσι, μπράβο. Να το πω ξανά. Ναι. Θέλουμε να μας πείτε ναι, ποιο είναι το γκολ το οποίο πετυχαίνει με εγκινήσει πλασέ ο Σέρχιο Κόκε. Άρα όχι πέναλτι. Εγκινήσει πλασέ. Τα ελληνικά μου είναι πολύ καλά. Όταν βάζω, όταν βάζω quiz, βάζω quiz. Έτσι. Όταν κλάνω, κλάνω. Λοιπόν, μπροστά, ναι, μπροστά στην θύρα 3 του Κλεάνθης Βικελίδης. Ναι. Τι άλλο να σας πω. Ούτε στην Ισπανία, ούτε στη Σκωτία, ούτε στα νησιά Φερόες. Ούτε στην Ξάνθη. Ούτε στην Ξάνθη. Άκου την Ξάνθη. Την Ξάνθη και βλέπετε όμως. Ο, η πρώτη σωστή δέστο, απάντηση. Δέστο, δέστο, δέστο. Το μόνο άσχημα που είχε ότι πανηγύριζε αλλά μπιμπισίδης. Καλημέρα, καλημερίζουμε όλη την οικογένεια μπιμπισίδη. Όλοι, όλοι. Ειδικά τον αδερφό τον Σούπερ Ροκά, τον τρελό. Τον ποιος? Άρρωστο. Ο αδερφός του Κυριάκου, ρε. Ναι. Ναι, ο Σούπερ Ροκάς άρρωστος, άρρωστος. Οπότε, η πρώτη σωστή απάντηση, Καβατζόνι, ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Και αυτό το άρωνε με κλήρωση. Ένα πλήρες γεύμα από τα Μπέργκλερ στην Καλαμαριά, μεταμορφώσεως 5, μέχρι από σήμερα, 3 το μεσημέρι, μέχρι και 18 Νοεμβρίου. Έτσι, FM και ενώνομα τεπώνυμο, δίπλα γεύμα ή Μπέργκλερ. Και για την απάντηση θέλουμε τον αντίπαλο του Άρεος σε εκείνο το μάτς, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Εντάξει, το διαβάζουμε του 283. Εγώ θυμάμαι πέναλτι του Κόκκι απέναντι στην Καβάλα να κοιτάει αλλού, στο Χαριλάου, όπως και ένα γκολ στο εκτός με Ξάνθη στο πρωτάθλημα. Σωστός, 283. Εμείς θέλουμε στο Χαριλάου εγκινήσει. Με πέναλτι στο Άρης Καβάλα, 3-1 πρέπει να είναι, λέει 878. Οκ. Okay. Ο φίλος ο Θεοχάρης δίνει ένα γκολ, το σχολιάζει ο Χρύσανθος, μην πεις πιο τι, προφανώς απαντάει λάθος. Όχι. Είπα απαντάει. Σε ευρωπαϊκό μάτς είναι. Το είπα. Ναι. Άρα σε πολλά έχει πανηγυρίσει έτσι. Όχι να πανηγυρίσει, το γκολ. Ναι. Ναι, έχει σκοράρει έτσι. Ναι. Να αυτόν τον τρόπο. Ναι. Πόσο έχει βάλει τέλος πάντων. Θα μου δείξεις αυτό, θα μου δείξεις τώρα αυτό για το οποίο... Θα σου δείξω τον γκολ που λες. Τον γκολ που λέω, ναι. Να το, περίμενα. Αυτό είναι το πάλι. Να το δω κανονικά. Περίμενε, φιλαράκι μου. Θα σου πω την αμαρτία μου. Ναι. Εγώ το έβαλα έχοντας εικόνα από ελληνικό σύλλογο. Θα σου πω και ποιον. Να το γκολ. Αυτό που λέει ο 971, Μάριε. Μπορείς. Ποιο, όχι. Όχι. Όχι, άλλο είχα στο μυαλό μου. Άλλο στο μυαλό μου. Περιμένουν τρεις γραμμές. Μόνο. Ναι, ρε παικτούρα. Λοιπόν, θα πάμε στις γραμμές. Μόνο ένα μήνυμα. Απάντησε το κάνουμε... ο Θεός, ο 230. Ναι. Δεν του, βλέπω καλά. Του 100, ναι, του 100. Ο Σιαμός έχει δίκιο. Άρα μπαίνει στη. Άρα όχι, τέλειο, το κερδίζει. Ναι. Τέλειο, κέρδισε. Ο Σιάμος Κωνσταντίνος γεύμα. Μπαίνει για γεύμα. Για γεύμα θα δούμε, θα μπει στην κλήρωση. Και λέει με Σλάβεν Μπελούπο. Αλήθεια είναι αυτό. Πηγαίνει σήμερα μετά τις 2 το μεσημέρι σε ένα από τα 3 Opticon Express. Και λες τι γυαλί θέλεις, οράσεως ή ήλιου. Χίλια μπράβο, Κωνσταντίνε Σιάμο. Θα πάμε στις γραμμές, μόνο ένα μήνυμα χωρίς σχόλια. Καλύτερα οράσεως πάρε, εγώ θα ξεθέσω οράσεως, θα έπαιρνα και θα τρίβεις το μάτι με τον Πάκο την Κυριακή. Του 164 που λέει, φυσικά όταν σταματάς την μπάλα, μετά λες και αλήθειες. Ο Ρολογάκιας μπορεί να είναι πρώην, αλλά είναι εν ενεργεία. Έτσι. Πηγαίνουμε, πολύ σωστά το έθεσε. Περιμένουν τρεις γραμμές, να λέτε όνομα και ομάδα. Και να είστε περιεκτικοί με ρυθμό και σύντομοι. Πάμε, καλημέρα. 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 Καλημέρα, αδερφέ. Εγώ είμαι. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα, αδερφέ. Γιώργος λέγομαι, οπαδός του Ηρακλή είμαι. Γεια σου, Γιώργο. Κλαίω, κλαίω από το Ρόντο. Ο οπαδός του Ηρακλή από το Ρόντο. Αυτός είναι. Μεγάλη αδυναμία από τη Μαρμίτα και λατρεμένος εκατομμυρίων Ελλήνων σε όλη την επικράτεια. Σε όλο τον πλανήτη. Χθες η ομάδα κέρδισε στην πρεμιέρα. Κάναμε μια πολύ καλή πρεμιέρα. Μάρια, σε με το Cleveland λες. Ναι, για το Ρόντο Ράπτορς λες. Ναι, συγγνώμη για την περίπτωση. Νόμιζα με τον Ηρακλή. 14 πόντους στο κεφάλι, μου ενημερώνω εγώ. Ναι, 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 ναι. Για πάμε, Γιώργο. Σας ακούω και τους τρεις κάθε μέρα. Απλά δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο. Ναι. Τώρα είσαι το Ρόντο ή Κρήτη. Είσαι το Ρόντο ή Κρήτη. Τώρα είμαι Κρήτη. Τώρα είμαι Κρήτη, θα φύγω σε λίγο για το Ρόντο. Στο εξοχικό. Πριν φύγω, θα έρθω πάνω όμως και θα κάνουμε εκεί μια μαγεία. Σας ακούω και τους τρεις, είστε καταπληκτικοί. Φανταστικός είμαι. Απλά να πω... μας μπερδεύεις, ο ένας είναι ο Τσαλτίδης. Καταπληκτικοί και τρεις είστε, παιδιά, εντάξει, δεν μπορώ να πω τώρα, εντάξει, μου φαίνεται σε δύσκολη θέση. Λοιπόν, απλά να πω ρε Μαρία, να πούμε, δηλαδή,
ακούω αυτόν τον άνθρωπο και σήμερα σκεφτόμουν. Ποιον άνθρωπο? Εσένα. Αν δεν ήξερες ότι ο Ασλαμάς είναι Ηρακλής, θα το μάντευες. Δηλαδή μέσα σε δύο λεπτά, ναι. Ο Ασλαμάς είναι Ηρακλής. Ναι, όντως. Και πολλά έβαλες. Πραγματικά, δηλαδή είσαι πραγματικά, δεν χρειάζεται να ξέρεις. Καταρχήν όλη την ώρα μιλάει για τον Ηρακλή. Με τι, με τον Κωνσταντινόπουλο, με τι, από πού το κατάλαβες σήμερα, από πού θα το συμπέρανε σήμερα. Από τη Σλάβεν Μπελούπη. Δεν χάνω. Σήμερα το σκεφτόμουν, ρε παιδί μου. Είναι η μόρφωση, το χιούμορ που έχεις, ο αυτοσαρκασμός. Είμαστε λίγο παραπέρα τώρα εμείς. Αυτοί τώρα παίζουν αναμετάξει τον και εμείς τους χαζεύουμε, τους κάνουμε μπλάκα να πούμε. Μπράβο, μπράβο. 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 Και σπάγει πλάκες εκεί. Σε λατρεύω, Γιώργο, σε λατρεύω. Δεν έχεις πει κάτι για τη Λίβερπουλ σήμερα. Περιμένω ακόμα. Για τη Λίβερπουλ. Δεν είχε πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο. Δεν θέλω να πω τίποτα. Απλά είναι μια ανάσα από τη United. Υπερ σούπερ πρίγκιπα Σαουδάραβα που δεν ξέρει τι έχει. Γελάει ο Βλάκα. Κι άλλα θα ξοδέψει τον κακομίρι. Έντε κακομίρι. Δώστε κανένα 2 εκατομμύρια ευρώ. Πα και πάρετε πρωτάθλημα κακομίρι 9 χρόνια. Δίνει με το καλημέρα. Με το καλημέρα δίνει 10 δι. Με το καλημέρα δίνει 10 δι και γελάει ο Βλάκα. Πήγαινε πάρετε Πογκμπά ξανά. Σου πουλάει τρέλα Πογκμπά για να πάει στη Βασίλισσα κακομίρι. Πες γιατί, τα κριτική. Γιατί όλοι πάω ξύδεση στη Λίβερπουλ, μια ερώτηση απαντήσατε. Ω, άλλα λέει ο Ασλαμάς, ο Ασλαμάς λέει Άρης και Λίβερπουλ. Και αποφασίστε ρε παιδιά, τι γίνεται. Γενιά, το γεγονός της ποιο είναι, ότι είμαστε πάρα πολύ Λίβερπουλ. Όλα τα άλλα τώρα είναι, έτσι είναι, πάρα πολύ, πάω μεγάλη χαρά. Ξέρω τους αρέσει. Ωραία, Γιώργο το Ρόντο, παλικάρι μου, φιλιά στην Ιερά Πέτρα, φιλιά στην Κρήτη. Κάτι τελευταίο, λευτεριά στον Αντώνη Κουβαρλάκη, ο οποίος έβγαλε CD single, στο έχω πει. Ωραίος. Το είχα πει, συγγνώμη. Αντώνης Βαρλάκης. Το είπε και το έκανε. Ωραία. Το είπε και το έκανε. Μπατμανίδη με Στέφανο, ακούς το πρωί. Κάθε δεν χάνω εκπομπή, πλάκα μας κάνεις. Απλά δεν μπορώ να πάω τηλέφωνο, δουλεύω, καταλάβατε τι γίνεται. Δουλεύεις τώρα στην Κρήτη, δουλεύεις. Κάποια στιγμή να σχολιάσεις την συνύπαρξη του Μπατμανίδη με τον Στέφανο. Πάμε γραμμή, καλημέρα, 4 περιμένουμε. Καλημέρα. 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 Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα, φίλε. Καλημέρα. Είμαι ο Ανδρέας από τη Νέα Υόρκη. Από τον Bronx, κλαίω. Ακούμε, ο παδός του ΠΑΟΚ. Ναι, από τον Bronx. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παπαδόπουλο, τον δημοσιογράφο του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, αυτός είναι. Τόσο δίλας, εσύ είσαι δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ. Αυτός είναι. Δεν είμαι. Τι είναι. Δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ, καλά το είπατε κύριε. Κάει και ο ΠΑΟΚ, άστο. Κάει και ο ΠΑΟΚ, άστο. Σ' ακούω, Άντριου. Δημοσιογράφος δεν είσαι. Όχι, δεν είμαι δημοσιογράφος. Στον ΠΑΟΚ, τι κάνεις. Τίποτα, δεν ήρω είμαι. Okay. Ο κύριος Σαββίδης θα πάει στον αγώνα Άρης ΠΑΟΚ. Ο γιος λένε θα πάει. Το λέμε το γιο, τον πρόεδρο θέλω. Όχι, γιο, δεν μπορεί ο πρόεδρος δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ο πρόεδρος δεν μπορεί να πάει σε κανέναν αγώνα ή μόνο στην Τούμπα. Σε κανέναν. Σε κανέναν. Επίσης ο Βικελίδης λέει χωρίς το αγαπημένο του όπλο δεν έρχεται. Άντε ρε κακόμι, άντε ρε. Αφού κινδυνεύει η ασφαλειά του ρε φίλε. Ο άνθρωπος έχει βγάλει άδεια για... Σε κανέναν. Κανένας στον αγώνα στην Ελλάδα. Όχι. Ο Μάριος θα πάει στον αγώνα. Βέβαια, ο Μάριος είναι προσκεκλημένος του Καρυπίδη στη Σουήτα του Άρη. Σε αυτό το μάτς ψήνομαι να πάω. Σε αυτό το μάτς. Και εμείς. Πάει, γιατί ο κύριος Καρυπίδης ήταν στον αγώνα στο κύπελο Άρης ΠΑΟ. Ναι. Το κύπελο ΠΑΟ Κάρης έλεγε. Πάρ' την κεφαλιά. ΠΑΟ Κάρης. Ήταν, ναι. Με φόρμα του Άρη. Τώρα. Ναι, τώρα θέλω να ακούς, τώρα εσένα περιμένω τη Δευτέρα κύριε Παπαδόπουλε να χαμογελάς, να τραγουδάς όπου θα κερδίσουμε όπως είναι την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Έτσι πες τα. Τη Δευτέρα σε περιμένω. Έλα, λέει, και εγώ με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή ο άλλος 8 φάσεις και εσύ κανένα και να πάρεις το μάτι. Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Ωραία. Κύριε Παπαδόπουλο περιμένω να χαμογελάς. Απλά τη Δευτέρα, τη Δευτέρα, μετά το δίμπαλο που θα φας, να βγεις πάλι, μην κάνεις κοκοκό. Θα βγει ο Άντριου. Αντρέα, θέλω να κλείσεις. Θέλω να κλείσεις. Ρώτα μου τι θέλεις και θέλω να κλείσεις λέγοντας την εφημερία την οποία διαβάζεις στις ΗΠΑ. Wall Street Journal. Σε λατρεύω. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Είναι το χρηματιστήριο. Σ' αγαπώ. Είσαι το παιδί. Παίζεις και χρηματιστήριο. Έτσι ρε. Τα μαουξάκια έτσι είναι. Τι θέλω να σου πω. Το κοκκλίβο 4, ρε. Θυμάσαι που σε έλεγα ο Πολ Άλεν θέλει να πάρει την Τζέλση. Ο Πολ Άλεν, ναι. Επέσανε. Να σε πάρουμε στο γάμο μας να μας πεις και του χρόνου. Περίμενε. Αυτός με τον Bill Gates. Αυτός δεν είπε ότι την Κυριακή θα χαμογελάς. Έθεσε ο Άσος. Αυτός ήταν ο συνειδητής της Microsoft. Ναι, μαζί με τον Bill Gates.
Ζυγητικό λέει αποχαιρετιστήριο τέτοιο λόγο. Άρχισα να πάρει τη Τσέλση και πέθανε, φίλε, την επόμενη μέρα. Να σε καλά. Το πόβο ωραία. Θυμάσαι εκείνο που σου λέγω ότι θέλει να πάρει τη Τσέλση. Ναι, πέθανε. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Όνομα και ομάδα. Κάτσε που πεθάει και ο Ζωοβάρακος, θέλει να πάρει τη United. Τι είπε ρε εσύ ο προηγούμενος. Εμένα πολύ ωραία. Έχω πολλούς εγώ. Ναι. Παναγία μου. Ναι, αδερφέ, όνομα και ομάδα, ποιος είσαι? Αποστόλης από Αγγλία ρε φίλε. Αποστόλης από τη Μεγάλη Βρετανία, Ηνωμένο Βασίλειο. Αποστόλης. Πρώτον ακούνε γελάει. Τον θυμάσαι λέει εκείνον. Τώρα το είπε, μα το είπε πριν δύο μέρες το είπε αυτό. Θέλει την Τσέλσι όντως, ναι, ο Πολ Άλεν. Και πέθανε ο άνθρωπος την επόμενη μέρα. Θυμάμαι ρε φίλε, πόπο. Ασλαμά, δεν σ' άρεσε χτες που μιλούσα για το Υπουργείο Παιδείας. Σου κάτσε μετά η φάση. Σου κάτσε το κεφαλικό. Για ποιο βρε, για τον Κοτσιά. Όχι μετά, το τέλος. Μετά σε βγήκε ο άλλος και ούριαζες. Για το γιαβρό μου σε είπα εγώ χθες και μετά δεν σ' άρεσε. Δεν του άρεσε. Το πανό στη μούρη μετά. Μην τον τζιγκλάζω, ο γιατρός είπε από χθες να του λέμε ναι σε όλα. Ναι. Ο Χρήστος, τώρα κατάλαβα ποιος Χρήστος είναι, έτσι. Που λένε, ο Παύλος ο Χρήστος. Άρχισε κολοτούμπα τώρα. Αλλά λάθος, όχι. Άρχισε κολοτούμπα. Όχι φίλε, όχι φίλε, εντάξει, με πήρε ένα τηλέφωνο, επειδή το ξέρω. Λάθος. Για σένα πήρα, για σένα. Για σένα πήρε. Λοιπόν, συμφωνώ 100% μαζί σου, αυτό που είπες χθες στην εκπομπή του All About Aris, 100% ότι τώρα που τιμωρήθηκε... Ακούς και All About Aris, ρε σκύλε. Τι δουλειά κάνεις? Ήρθε η ώρα να ξετιμωρηθεί ο Ουάρντα, φίλε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ το ξέρω. Ήρθε η ώρα να ξετιμωρηθεί ο Ουάρντα. Θα φύγουν και οι πειθαρχίες, θα φύγουν όλα τώρα. Ούτως ή άλλως, ούτως ή άλλως... Ένα μήνα καψώνει φτάνει. Έχουν παράδοση οι Αιγύπτιοι να σκοράνουν στο Χαριλάου, ξέρεις, ε. Χωσάμ Χασά. Και το δεύτερο, έχεις απόλυτο δίκιο επίσης για τον Κόκκι, τώρα αυτό είναι σοβαρό. Ο Κόκκι, παιδιά, είναι ένας λαϊκιστής, εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Ε, αυτό κάνει, ρε φίλε, βιντεάκια βάζει ο μπαμπάς Συναριανός και τέτοια, αυτά κάνει. Ναι, αλλά έλα ρε Σαββίδη τώρα. Κάθε δηλαδή σε λίγο θα απαντάς και σε φυλάχνουν σε έναν έναν. Εντάξει. Κάτσε, περίμενε, νιώθω λίγο αποτυχημένος. Σε μένα ούτε μια φορά δεν απάντησε. Το τέρας της εποχής. Τι γίνεται, δεν μπορείς εσένα. Τον αποστομώ. Ρίσανθε. Ναι, παρακαλώ. Έχεις εδώ για κάποια χρόνια στη λίστα σου το Σταυρίδη, έχεις τον Καλό που λέγεις. Ρε φίλε, δεν σε πιάνουμε πουθενά. Τώρα, Σιδηρόπουλο και Βασάρα πιο παλιά. Βασάρα, βέβαια. Με Σαραϊδάρι βοηθώ. Τα έχεις βάλει με τον Τζίλο τώρα, σκουλάς, ποιος είναι αυτός τώρα. Σκουλάς. Θεσσαλίας, φίλε, Θεσσαλίας είναι. Παρατηρητής. Εγώ τα λέω από πριν. Άντε, μπράβο. Θεσσαλίας. Αυτός που θα βγάλει για φαγητό τους Ιταλούς δηλαδή. Με τον πας στην αεροσύνη σου, το παγάτι που πήγαινες, ρε, πώς το λέγανε. Έρχεται εδώ πέρα για να κάνει μια δουλειά ο άνθρωπος. Να τιμωρήσει τον Άρη. Υπερβάλλεις τώρα, υπερβάλλεις και απλά λες για να λες. Είσαι πολύ αθώος. Εννοώ εσύ. Βρίσκεις άλλο δει, παρασκευιάτικα. Δεν μου λες, τι λέγατε στο γκολ που σας ακύρωσε τελικά, σε που το μέτρησε μετά, που το ακύρωσε αλλά το είχε μετρήσει, αλλά μετά το μέτρησε αφού το είχε ακυρώσει. Ναι. Τι λέγατε? Τι λέγαμε? Ποιος ειδοποίησε τον Κομίνι ότι είναι offside? Ο Βογιατζάκης νομίζω. Όχι, αυτό είναι ψέματα. Αυτό είναι ψέματα ότι το έκανε ο ρεπόρτερ. Πες μας εσύ την αλήθεια. Ο τέταρτος. Ποιος το έκανε εσύ? Ο τέταρτος. Ποιος είδε το replay και έστειλε κατευθείαν μέσα στο Δημητριάδη? Ο τέταρτος. Όχι, αυτό ακριβώς λέω. Χωρίς να δει τίποτα. Είσαι πολύ αθώος. Από την τέτοια ότι πρέπει να βοηθήσει την ΑΕΚ. Από αυτό βρε τα χάρκεζι. Χωρίς να δει τίποτα. Επίτηδες το έκανε. Αυτό σου λέω. Όχι, κανένα δεν του το είπε. Εκδούλευση στον άλλον πούλησαν! Κανένας δεν το είπε από την Νόβα! Δεν το είπε από την Νόβα! Δεν το είπε από την Νόβα! Το είπε κατευθείαν μόνος του! Όπως και ο Σκουλάς θα λέει! Φίλος από την νέα Yellow Card! Yellow Card for Aris! Περιμένουν άλλοι δύο παιδιά! Αποστόλη μου! Αποστόλη, περιμένουν άλλοι δύο παλικάρι μου! Κι αύριο που λέω! Κι αύριο μέρα! Πάμε καλημέρα! Πάμε καλημέρα! Με τον, πώς το λέγανε, ο Στυλιάρας! Ναι, καλημέρα! Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα, αγόρι μου, όνομα και ομάδα! Αριανάκι μου! Γιώργος Πάοκ. Γιώργος Πάοκ. Καλημέρα Γιώργο. Ποια περιοχή Γιώργο αν επιτρέπετε? Ανά Μπότσαρη. Βυζάντιο. Από Βυζάντιο. Και άλλος από Ανατολική Θεσσαλονίκη Παοξής. Ναι, πάμε. Ο Βυζάντιο είναι Ανατολική Θεσσαλονίκη. Παιδιά, άμα προσθέσω το Γιωργάκι, το Σαββίδι, το IQ με τον Κόκκι και τους δύο μαζί κάνουν μια σαμιβάδα. Το IQ του Κόκκι να το προσθέσεις στο IQ του μικρού του Σαββίδι. Ντροπή. Ο ένας κάνει πολιτική μέσω Instagram και ο άλλος προσπαθεί να συγκριθεί με τον Πρίγκιπης και τον Βερίνια. Η αμοιβάδα έχει πολύ χαμηλό IQ, αυτό το ξέρουμε ή έτσι το λέμε επειδή είναι στερεότυπο? Μάλλον. Νομίζω έχει. Νομίζω έχει. Η αμοιβάδα έχει, δεν τι IQ έχει, προσβάλλουν τις αμοιβάδες τέλος πάντων. Νομίζω μηδενικό. Α,
Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, δεν το γνωρίζω. Ναι. Είναι όπως ο αστικός θρύλος ότι η δικάμπορη καμπούρα βγάζει καλύτερο παστρουμά. Δεν το έχω ψάξει πολύ αυτό, δεν ξέρω. Ναι. Ασχετά, τι φωνή έχεις για το μάτς? Από Κυριακή πρωί, ναι, έχω άσχημη φωνή για τον Άρη. Για τον Άρη σας. Από χθες το απόγευμα. Αλλάζει σιγά σιγά. Σαν να λίγο. Για χ. Μετά θα πει διπλό και Δευτέρα θα πει, σα τα έλεγα. Μιλάμε για φωνή τώρα, έτσι. Καμία, με καμία, ας πούμε, αγωνιστικό κριτήριο και κάποια ποδοσφαιρική λογική κτλ. Έτσι. Σαν φωνή. Από Κυριακή πρωί σηκώθηκα με άσχημη φωνή για τον Άρη. Σοβαρά. Να, σοβαρά. Ναι, τρέμει. Εσύ με ποιον θα είσαι? Ποιον υποστηρίζω? Ναι. Με μπουλντόγκ δεν κυκλοφορεί, ρε. Περίμενε. Με μπλουζάκι μπουλντόγκ. Θα σου πω. Θα σου πω. Δουλεύεις? Ναι. Δουλεύεις? Εσύ στη δουλειά σου θες να πηγαίνεις καλά? Άκου την πονηράδα τώρα. Ναι, θέλω. Κι εγώ. Σε κάλυψα? Όχι. Δεν σε κάλυψα? Λοιπόν, άντε, το λέω τώρα, το είχα για αύριο σαν θέμα. Το μου το κες, αλλά σου αξίζει γιατί σε παλικάρι. Ωραίος. Τα παιδιά δεν το ξέρουν, το ακούν τώρα. Subject. Και ο Παναγιώτης και ο Χρυσάνθος. Ναι. Το ακούνε τώρα. Ναι. Α, εδώ πέρα είναι, μα θέλουν να πούνε όχι, λέει ψέματα, μας το είχε πει τώρα στο διάλειμμα. Για πες μας. Ψέματα, μας το είχε πει στο διάλειμμα. Μιλάω εδώ και περίπου 8 μέρες με μια εταιρεία. Είναι δύο συνέτεροι. Ο ένας δεν έχει ιδέα από μπάλα. Ο άλλος είναι παοκτσής. Το τονίζω. Ο ένας συνέτερος, ιδέα από μπάλα, ο άλλος είναι παοκτσής. Κάναμε δύο ραντεβού σε 4 μέρες. Στο δεύτερο πίστηκαν. Απλά μου λέει ο παοκτσής, θα ξέρεις αν θα μπούμε ή όχι χορηγή για 2 μήνες το βράδυ της Κυριακής. Το πιασες? Το πιασες. Ναι, το έπιασα. Ο παοκτσής το είπε. Ο παοκτσής. Ο δεύτερος, το βράδυ της Κυριακής θα καταλάβεις αν μπούμε χορηγή ή όχι για 2 μήνες. Ναι. Τι λεφτά? Θα βρούμε αυτά, μη στεναχωρείς. Όχι, στον αέρα, αυτό θα σου το πω. Στον αέρα, το πω τώρα στον αέρα. Για να καταλάβουν και αυτοί αν θα μπουν οι χορηγοί ή όχι. Όχι, ρε. Όχι. Κονόμα μυρίζει. Και τελευταία γραμμή για τον μισάωρο αυτό. Το βράδυ της Κυριακής ανεβαίνει. Επειδή θα υπάρχει ένας ακόμα διεκδικητής του πρωταθλήματος. Άμα χάσει ο ΠΑΟΚ. Θα ανέβει. Άμα χάσει ο ΠΑΟΚ, μπαίνουν οι άνθρωποι. Αυτό θέλω να πω. Μην κερδίσει ξανά και σε γραμμό στην ένατη θέση. Και το είπε ο ΠΑΟΚΤΣΙΣ. Το τονίζω. Όχι ο ουδέτερος, ο άσχετος. Καλημέρα, τελευταία γραμμή για το μισάωρο αυτό. Καλημέρα. Ο Μπούζας με μουσια, τι λέει. Ο Μπούζας με μουσια. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα. Ο Τρέγιας χωρίς τη σωματοδομή του Τρέγια. Καλημέρα. Ναι, αδερφέ, όνομα και ομάδα που στηρίζεις. Καλημέρα. Ο Τρέγιας που δεν ξέρει υδραυλικά. Τι λέει. Έλα, φίλε. Κυριάκος από ΕΛ από Λευκοσία. Από ΕΛ. Κυριάκος, οπαδός του από ΕΛ από Λευκοσία. Κλαίω, Κυριάκο, καλημέρα. Με μεγάλη μας αγάπη ακούμε Κύπριο, αδερφό. Καλημέρα. Να υποθέσω είσαι κομμουνιστής. Νικόζια. Όχι. Τι λέρες, ρε, από ΕΛ. Α, είπες από ΕΛ, μπερδεύτηκα, ναι. Είσαι Ρωμόνια. Ναι. Πες του λίγο για το πόσο βοήθησαν οι Άγγλοι την Κύπρο. Πες του το λίγο, να ακούσει εδώ δίπλα μου. Ναι, ναι, ο Βασιλόφρον αυτός. Πάμε, ρε Κυριάκος, ακούμε πολύ προσοχή, παλικάρι. Λοιπόν, καταρχήν, Μάριε, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά είμαι ο παδός της Κορμοράνος FC. Από ΕΛ και Λίβερπουλ, εντάξει, ναι. Συνοχλία. Από ΕΛ και Λίβερπουλ, ναι. Δεύτερον, πήρα να ζητήσω να ακουστεί από την εκπομπή σας το τραγούδι που έβγαλε ο Αντώνης ο Γιουρμπαλάκης και να του στείλω το μήνυμα ότι όλα τα παιδιά της Επιτροπής είναι μαζί τους, είναι αγωνιστές στον αγώνα του. Α, που ζήτησε ο Γιώργος Τωρόντο που είπε. Έχει αναφορά και σε εσένα. Και σε ναι, το κομμάτι. Ναι, αυτό μου το είπαν και άλλοι. Ναι, το κομμάτι πώς λέγεται. Μάξ Μάρι. Δεν το έχω τώρα. Αντώνης Γιουμπαρλάκης, πώς το είπε Μάρι. Ναι, Αντώνης Γιουρβαλάκης. Γιουρβαλάκης. Ναι, Αντώνης Γιουρβαλάκης. Αν ήταν το βρού μπροστά από το βου μπροστά από το ρο. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, Αντώνη, Κυριάκο, σε εσένα και σε όλα τα παιδιά που από τη Μαρμίτα στηρίζεται και αυτή την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Προσωπικά εγώ το οφείλω. Πραγματικά. Πραγματικά. Αντώνης Γιουρβαλάκης στο κομμάτι. Ναι. Κυριάκο, όταν μπορέσεις, στα πληρώνω, δεν κάνω πλάκα, δεν κοροϊδεύω, στα πληρώνω όλα εγώ. Αν το μπορέσεις και φέρεις ή στείλεις, ζεις στην Κύπρο ή εδώ. Κύπρο. Ζω στη Λευκοσία. Ζεις Νικόσια. Αλλά έρχομαι πάνω αρκετά συχνά για δουλειά. Όταν μπορέσεις, σου πληρώνω μέχρι και 3 κουτιά λουκούμι με γεύση χαλούμι. Κλαίω. Σοπ.
που έχετε. Όχι χαλούμι, καρούπι. Μιλάμε για τεράστιο χουβαρντά. Καρούπι. Χαρούπι, ρε. Χαρούπι. Ναι. Έχει, χαρούπι. Χαρούπι, ναι. Θα ξοδέψει 3,5 ευρώ. Μπράβο. Μου έφερε μια Κύπρια η κοπέλα η Αθηνά και έκλεγα. Μπράβο. Απίστευτο, Κυριάκο, έκλεγα. Αγόρι μου, εδώ το βγάζουμε και σαν το Παρπέκισσος, με αυτή την πυκνότητα. Ναι, ναι. Αν θες να σου φέρω. Ναι, τρέχω ναι. Τα σάλια μου τώρα. Πες το, γιατί ο Κουτουρού δίπλα από άξιο δεν έχει ιδέα που ηρωνεύεται. Δεν έχει ιδέα ο Κουτουρού να τρώει. Ο άσχετος. Το δώρο που σου κάνει, δηλαδή σε σκλαβώνει. 3,80 θα δώσει. Μπράβο, ρε Κυριάκο. 11 την Νιόβρη θα είμαι πάνω, περίμενε το χαρούπι να φύγει. Στα πληρώνω. Μέχρι και 3 κουτιά στα πληρώνω. Δεν κοροϊδεύω σοβαρά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, Κυριάκο. Να είστε καλά, φιλιά στην Κύπρο. Έχει ξυλωθεί σήμερα. Γεια σου, ρε Κυριάκο. Τι τραγούδι είναι αυτό, ρε Μάρια, το ξέρεις? Μου είπανε, έχουν γράψει για να φοράμε και σε μένα. Άντε, ρε, τι λέει. Αντώνης Γιουρβαλάκης. Τώρα είπε και τον τίτλο προηγουμένως ο Γιώργος Τωρόντο, μωρέ, από την Κρήτη. Θα ήρθε η στιγμή, ήρθε η στιγμή, κάπως, δεν ξέρεις, είπε. Ρε παιδιά, συγγνώμη λίγο, αν ακούνε τα παιδιά από τα Γιαννιτσά, γενικά φίλοι εκπομπής από τα Γιαννιτσά, και η Νοτοπούλου είναι από τα Γιαννιτσά. Είδες τι βγάζουν. Το άκουσα προχθές. Ειλικρινά. Διάβασε του Big Mouth. Κλαίω, κλαίω. Το είδα εδώ και ώρα. Ο πρώην 343. Παναγιώτη. Δεν ξεριζώνονται οι νύχτες από μέσα μας. Οι σπόροι φυτρώνουν. Δάσος σκοτεινό. Ντίνος Χριστιανόπουλος, διαστόματος. Big Mouth strikes again. Μπράβο. Οπαδός του Ηρακλή, πανεπιστημιακός στο Πανεπιστήμιο της Κομωτινής. Τιμή μας και καμάρι μας που έχουμε τέτοιους ακροατές. Έβγαλε το ίδιο σχολείο με τον Παναγιώτη, ήταν σχεδόν μαζί νομίζω και η ίδια τάξη. Απλά ο ένας έμεινε αμόρφωτος και ο άλλος είναι διδάσκης στο Πανεπιστήμιο Κομωτινής. Το διαβάζω άλλη μια φορά. Δεν ξεριζώνονται οι νύχτες από μέσα μας, οι σπόροι φυτρώνουν, δάσος σκοτεινό. Μεγάλος Ντίνος Χριστιανόπουλος που ζει στο βασίλειό του εκεί ψηλά σε μια καμαρούλα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχουν γυναίκες θυράματα παρά μόνο αρρωστημένες εξουσιαστικές φαντασιώσεις. Ντίνος Παπαδόπουλος. Άντα σλαμά. Αστέλια, έλα εδώ πέρα σε διάλειμμα. Πώς είπες, Χριστιανόπουλος, α σου λέω Παπαδόπουλος. Κάτι κάνει σοβαρό. Κάτι κάνει σοβαρό, ναι, του στέλνουν μηνύματα εδώ πέρα. Τσαλτίδι, εκπομπή έχουμε. Όλα αυτά με αφορμή το. Παρά 20 πάει, γολύπτη. Με αφορμή την ανάρτηση στο Twitter του Νίκου Κοντζιά, έτσι. Με ποίημα του Ντίνου Χριστιανόπουλου. Πιστεύατε ότι θα με θάψετε, αλλά ξεχάσατε πως είμαι σπόρος. Τι ηλικία έχει, Μάρη? Ο Ντίνος. Ναι, περίπου τώρα. Αποκλείεται να είναι κάτω από 80. Ναι. Αποκλείεται. Άρα έχεις πάλι χρόνια να το δεις. Τον Ντίνο. Ναι. Τον Ντίνο τελευταία τον άνθρωπο τον είδα, τον πέτυχα, νομίζω κάπου στη. Ψηλά Αριστοτέλους, αν θυμάμαι καλά, πριν από καμιά 6-7 χρόνια. Έβγαλε, ψάξτε το, το είχαμε βάλει εδώ πέρα στην εκπομπή, υπέροχο άλμπουμ, η Μέι Ρούσβελτ, η κοπέλα από εδώ πέρα, με στίχους του Ντίνου Χριστιανόπουλου. Το άλμπουμ όπου κυριαρχεί, αν δεν έχει μόνο, θερεμίνη, τίποτε άλλο. Η θερεμίνη τι ιδιαίτερο έχει σαν μουσικό όργανο, Παπαδόπουλα? Τι έχει? Τι το ιδιαίτερο έχει η θερεμίνη? Είναι μια κεραία, ναι, η θερεμίνη. Δεν ξέρω, σε μια βάση. Τι το ιδιαίτερο έχει? Δεν ξέρω, Μαρία. Ο πρώτος που θα μας το στείλει, ναι. Ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσο, το Oticon Express. Δώσε δώρα. Τι το ιδιαίτερο έχει η θερεμίνη, που είναι μουσικό όργανο, που είναι μια κεραία. Τι το ιδιαίτερο έχει? Πώς παίζεται η θερεμίνη, τι το ιδιαίτερο έχει? Σε break πηγαίνουμε, άμα την επιστροφή μας ανοίγουμε γραμμές. Άιντε, άιντε λίγο, άντε να μας σοβαρευτείτε. Αχ ρε παιδιά, τι γίνεται. Αχ, τι έχει να γίνει, παιδιά. Έχουμε αλλαγή. Έχουμε αλλαγή ηχολήπτη εδώ πέρα. Αποχωρεί ο Σωτήρης Ασκαλάκης και αναλαμβάνει η Αναστασία. Υπάρχει ένας μίνι μηνυματικός χήμαρος. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Τρέχουν δύο διαγωνισμοί. Ή μάλλον έκλεισε ο διαγωνισμός. Λάθος. Μόνο ένας έμεινε. Γιατί είστε γατόνια και βλέπω σωστή απάντηση. Τσάω, Σωτήρη. Οπότε μένει ένας διαγωνισμός. Ένα πλήρες γεύμα για δύο άτομα από το Μπέργκλερ στην Καλαμαριά Μεταμορφώσεως 5, το Βασίλειο των Μπέργκερ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Έτσι, FM και ονόματε πόνιμο. Δίπλα γράφεις Μπέργκερ ή γεύμα. Αποστολή στο 54-5-26. Να δούμε ποιος από τους δύο κερδίζει, ο 845 ή, 3, ή ο 344. Νομίζω η θερεμίνη έχει να κάνει με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και παίζεται με τα χέρια. Είχε ένας φίλος μου και έπαιζε. Απλά απομάκρυνε τα χέρια και έβγαζε διαφορετικούς ήχους. Σόπα. Αν θυμάμαι καλά, λέει ο Θουβού. Ο νικητής όμως είναι ο 344, γιατί πολύ απλά είναι το point του διαγωνισμού. Καλημέρα, Βαγγέλης. Δεν χρειάζεται να το ακουμπάς για να παίξει. Το χαρακτηριστικό του είναι ότι όταν το ακουμπήσεις, σταματάει να παράγει οποιοδήποτε ήχο.
τόσο μα τόσο απλά. Μήπως έχεις τέτοιο και στο σώμα σου. Και δεν παίζεται σε αυτό. Είναι από τα νέα ονόματα απίστευτη η Μέι Ρούσβελτ. Η οποία είναι Θεσσαλονικιά και είναι μια υπέροχη τύπη. Πώς το είπες, αμφεταμίνη, πώς το είπες. Θερεμίνη, βε. Άσχετε, αμόρφωτε, γκασμά. Ντουγάνι. Παοκτσί! Ναι, αλλά γέλασε ο Τσαλτίνης. Αυτό είναι ο στόχος μου. Έρχομαι εδώ για να γελάει ο Χρήστανθος. Γιατί βλέπει με ποιος έχει να κάνει. Βλέπει με. Γιατί του άρεσε το αστιάκι μου. Και γι' αυτό και σε έφερε για να έχει εδώ έναν παοκτσί χαμηλού επίπεδου. Το κατάλαβες. Γι' αυτό σε έφερε. Αμφεταμίνη. Βαγγέλη, δώστα στον 344, εγώ είμαι οπτικός και έχω μαγαζί μόνο αγάπη που το ξέρω γι' αυτό, το ξέρω, το ξέρω. Οπότε τα γυαλιά πηγαίνουνε, Αναστασία πες τη Μαριλής, στον 344 το Βαγγέλη. Τα γυαλιά είναι δικά του. Σκοπελίτης το όργανο. Περιμένουνε τρεις γραμμές, να είστε περιεκτικοί, σύντομοι δύο γραμμές, άρα μπορούμε να βγάλουμε κι άλλους. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα, ξύπνα αδερφέ. Παράδεκα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλημέρα, αδερφέ. Ναι, όνομα και ομάδα, παλικάρι μου. Έλα, Μάρια, Χρήστος Πάου. Λάτος. Ο χθεσινός. Χρήστος. Τελικά, ρε φίλε, το πανό τι έλεγε. Άστο, άστο, άστο. Πάμε σε άλλο θέμα, Χρήστο. Σ' αγαπώ, σε λατρεύω. Σ' αγαπώ, σε λατρεύω, το ξέρεις. Ένα λεπτάκι, Μάρια, άμα με αφήσεις να. Σ' αφήνω. Δικό σου αγόρι μου, ένα λεπτό. Αγόρι μου. Μόλις έκλεισε, μετά σε έβριζε εδώ στο εμά να ξέρει. Να μιλήσει. Δεν πειράζει. Άστον. Εγώ ξαναπήρα για να μιλήσω, δεν με έβγαλε κοπέλα λόγω του χρόνου. Αλλά πάλι ψοχρήσαμε 100% σε αυτά που είπε. Εκτός από το υποτιμωτικό σχόλιο που έκανε χρήσαμε για μένα. Στην τοποθέτησή σου όμως με κάλυψε. Τι είπα. Είπε κάτι ότι το έκανα από του πονηρού, δεν ξέρω κάτι τέτοιο είπε. Ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω να είπα κάτι τέτοιο, αλλά τέλος πάντων. Δεν το εννοούσε, Χρήστο. Πάμε άλλο, πάμε. Μάρια, ένα λεπτάκι να σου πω κάτι για να τελειώνει αυτό το χθεσινό. Ναι. Εχθές πήρα να σε ρωτήσω άμα θες να σχολιάσεις κάτι. Ναι. Το οποίο εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε. Και σου αφήνω το περιθώριο να πεις ότι δεν θέλω να σχολιάσω γιατί είμαι σε δύσκολη θέση. Δεν και σου άρεσε το περιεχόμενο του πανό. Ναι, ρε φίλε, ναι. Άστο το πανό τώρα στην τώρα. Γιατί ξέρεις για κάτι άλλο. Για τη δρασή σου. Για το χθεσινό. Μπορούσε να το αποφύγει, δεν θέλω να εκραγεί. Ξέρεις κάτι διαφορετικό. Περίμενε, ρε παιδιά, ένα λεπτό να τελειώνω. Γιατί θα. Μην την πλέξουμε πάλι την κουβέντα και εγώ σου δίνω το περιθώριο να μου πει δεν θέλω να σχολιάσω και είμαι σε δύσκολη θέση και πάνω σου πω ότι όχι ρε φίλε με καλύπτει το ότι δεν θες να σχολιάσεις αλλά καπάκι ήθελα να σου πω αυτό που σου είπε χθες ο Χρήστανθος ότι με αυτά την καρδία σχολιάζεις. Να σου πω ότι με ακούει και αυτό νομιθύρα 10. Hello. Hello, μας ακούει και αυτόν είναι θύρα 10. Hello. Και εμάς μας ακούει Super 3 και αυτόν τον ακούει θύρα 4. Τι πάει να πει αυτό. Ναι, ρε φίλε, απλά θέλω να σου πω αυτό που είπε. Και μπορεί και να θέλει να σχολιάσω για αυτόν είναι θύρα 10. Άλλα, ρε φίλε. Αλλά με ακούει και η ασφάλεια. Hello. Και, και η αθλητική βία. Hello. Και την Κυριακή έχω τηλεόραση. Hello. Επόμενη γραμμή, πάμε. Επόμενη γραμμή. Ρε Μάριε, ναι, ρε Χρήστο. Πολύ κάτι τελευταίο. Ναι, άντε, πες και δεν σου είπα να κάνουμε το δικαστήριο, όχι. Ορίστε. Όχι, δεν θέλω να σχολιάσεις, τελείωσε, το δέχομαι από εκεί και πέρα. Σε ευχαριστώ. Απλά σου είπα ότι με ελαφριά την καρδία σχολιάζεις πολύ εύκολα άλλα πράγματα. Σε ευχαριστώ. Τα κίνδυνα ναι. Να σε καλά. Δηλαδή, αν έρθει άραβα στη United, έχει μηδέν κίνδυνο. Λογικό είναι. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Αν είναι όμως Σαουδ άραβας, είδες τι έπαθε. Παρακαλώ, εγώ είμαι. Ναι, αδερφέ. Παρακαλώ. Έλα ρε, κόψτε τα τραγούδια. Ναι. Όνομα και ομάδα, φίλε. Μην με περνάτε. Γιώργος ΠΑΟΚ από Ξάνθη. Νάτος. Α, Νάτος, ναι, ωραία. Ωραία. Νάτος, λοιπόν. Το θυμάσαι τον γκολ που βάλω Κόκκι στην Ξάνθη. Όχι. Που κοιτούσε αλλού. Δέκα γκολ έχει βάλει όλα και όλα αυτό στην καριέρα του. Α, δέκα γκολ έχει βάλει. Που κυνηγούσε ο Τζιόλι στον άλλον 30 μέτρα στο 4-0, το θυμάσαι. Καλά, δέκα γκολ έχει βάλει όλα και όλα και τα 9 τα έχει βάλει σε σένα. Ναι, ρε, ναι. Πού έχει βάλει 9. Top scorer, μιλάμε. Όταν λες 10. Όταν λες 10. Έλα τώρα ακούνε το κεφάλι σου να δούμε άμα κάνει φραπέ. Λοιπόν. Έλα. Λοιπόν. Εκεί στην Ξάνθη έχει μόνο αυτό το χειρό. Στείλε. Στείλε. Ξάνθη έχει μόνο αυτό το χειρό. Γενικότερα. Στείλε ένα κουτί καριοκάκια από τον Παπα Παρασκευά. Ένα λεπτό και θα σα στείλω. Και Καζάν την πει. Λοιπόν, ένα λεπτό. Ωραία. Να πω κάτι. Για πες με το φραπέ. Έγραψε ο κύριος εκεί. Ο πράκτορας της παλέτας να πούμε, ένα άρθρο σε γνωστό site που γράφει μια πολύ, πολύ μεγάλη ιστορική ανακρίβεια. Κύριε Τσαλτίδη, το 1925 με ποιο ΠΑΟΚ παίξατε για τα χρώματα, μου λέτε. Με αυτόν που έπεσε στη Β' Εθνική
και το κρύβεται. 1925. Που έκανε συγχώνευση με την ΑΕΚ Θεσσαλονίκης και πήγατε ένα χρόνο μετά την ίδρυσή σας γιατί πέσατε στη Β' Εθνική. Ψεύτες, ψεύτες. Μέχρι και στην ίδρυσή σας ψέματα λέτε. 240 τελικούς έχω παίξει στην Αθήνα. Ένα πήγες να παίξεις, ρε. Ναι, Γιώργο, πες αγόρι μου για να τελειώνουμε. Ναι, παλικάρι μου, ναι, ξανθιώτη μου, περήφανε. Να κάνουμε και το φραπέ μετά. Πετάγεται ο αγενέστατος κύριος από εκεί. Ναι. Πάμε, Γιώργο μου. Ωραία. Δεις, την Κυριακή θα πετάγεται. Ναι. Την Κυριακή θα δεις τι θα πεταχτεί, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, το 1925 παίξατε ένα φιλικό με την ΑΕΚ Θεσσαλονίκης, όχι με τον ΠΑΟΚ. Όταν δεν ξέρεις την ιστορία, να μην τα λες. Ο αρχηγός... Πάρε, διάβασε κανένα βιβλίο όμως, δες το και στο site του ΠΑΟΚ που το γράφει. Στο site του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ.FC.gr. Μπες και δες το. Έφυγε παίκτης από τον Άρη, πήρε τις στολές όλες παίκτης του Άρη και έκανε τον ΠΑΟΚ. Αυτός λοιπόν μετά διεκδίκησε με τον Άρη τα χρώματα. Έφαγες ένα τάλιρο 5-2 από 0-2 που κέρδισες. Σαν να πάω και σαν να έρθει. Και πήγες πίσω και έκλεισες και τα φτερά. Άντε, γεια. Παραμύθια του καφενείου. Γεια, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πάρε το ΠΑΟΚ 24 να το πείτε μεταξύ σας μετά. Να μην πάρεις. Φιλιά στην Ξάνθη, Γιώργο, φιλιά στην Ξάνθη. Λέει ο ΙΗ 101, παίζεται χωρίς επαφή και ο ήχος της είναι συνεχούς φάσματος. Βας, στείλε τη συνέχεια λίγο αν θες, 101. Κάτι μου λέει... Το βας σημαίνει. Βας, 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 ο Παράσκευ, βας, 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 να το ξέρεις. Γέλα, Αναστασία, έχω αυτό, γελάστε, εντάξει. Δεν υπάρχουν γραμμές, μπορείτε να καλείτε. 23-10-287-888. Μήνυμα τα κοινάρδιο παδού του Δικεφάλου του Βορρά. Το ρεκόρ στα 100 μέτρα, 6 δευτερόλεπτα, από τη θύρα 3 στη θύρα 1. Πότε θα σπάσει? Α, και σε μένα ήρθε αυτό και το μήνυμα. Ναι. Όταν το ξανακάνετε. Όταν ξαναρθούμε δηλαδή. Ποτέ δηλαδή. Βγάζονται λάλη. 23-10-287-888. Παρατρία θα κλείσουμε. Καλημέρα, λέει ο Νίκος ο Μοσχονάς. Νίκο Μοσχονά, να σε καλά, παλικάρι μου. Να σε καλά. Και Βασιλική Ρετσίνα είπες. Αν δεν προσέχεις. 713-981. Έκανα το φραπέ για αυτό. 713-981. Τηλεφωνείς και παραγγέλνεις την κορυφαία ρετσίνα. Βασιλική ρετσίνα. Με την πλούσια, παραδοσιακή και αυθεντική γεύση. Παράγεται από την Μεσημβρία. Υνοποιητική, μάλλον. Υνοποιητική. Η ρετσίνα την οποία λατρεύει και η Βασίλισσα Ελισάβετ. Μαζί μας είχαμε και Injection Service. Με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο και καθαρισμό του συστήματος άμεσου ψεκασμού του αυτοκινήτου σας. Τσίφσι. Να πάρε το κάνεις. Πού το βρίσκουμε? Απόλλωνος 18, σωστά. Κάτω Τούμπα, στον κήπο του Καλού. Και στο injectionservice.gr. Σωστό. Παιδιά, ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας για την τεράστια μηνυματική συμμετοχή. Σε όσες και όσους ακούτε, αλλά κυρίως σε αυτούς που δεν συμμετέχουν, είτε τηλεφωνικά είτε σεμεσικά. Ελπίζω ο Γιώργος, γιατί τον αγρίεψε λίγο στο τέλος ο Χρύσανθος, να είσαι καλά, παλικάρι μου Γιώργος στην Ξάνθη. Ναι, να μην λέει ψέματα όμως. Όταν περιμένω από τον Κυριάκο από την Νικόζια, Λουκούμι Χαρούπι και από τον Γιώργο από την Ξάνθη, Καζάν Ντιμπή και Καριοκάκια του Παπαπαρασκευά, αλλά και Νουγκατίν από τον άλλον που είναι απέναντι εδώ Παρασκευά και είναι αδικημένος, το ξεχνάω τώρα. Λοιπόν, βγάζω νικητή για το πλήρες γεύμα για δύο άτομα στο Μπέργκλερ, στη Μεταμορφώσεως 5 στην Καλαμαριά. Είναι είναι ο Γιάννης. Ρε φίλε Γιάννη, τι επίθετο έχεις? Είναι τρισύλλαβο που μπορεί να τονίζεται οπουδήποτε. Ειλικρινά, δεν έχεις πρόβλημα σαν άνθρωπος. Γιάννης Μπάμπαλας ή Μπαμπάλας ή Μπαμπαλάς. Τελειώνει σε 663. Γιάννης, μπορεί και να είναι και Γιάννης. Γιάννης Μπάμπαλας ή Μπαμπάλας ή Μπαμπαλάς, τελειώνει σε 663. Στέλνω το όνομά σου και το επώνυμό σου στις 12.30 στο Μπέργκλερ. Μπορείς να πας σήμερα, από σήμερα, μετά τις 3 έως και τις 18 του Νοέμβρη μαζί με την παρέα σου, την σύζυγό σου, την ερωμένη σου, τον ερωμένο σου και να απολαύσετε ένα πλήρες. Ωραία, πέρα. Να κλείσουμε το μήνυμα του θαλαμοφύλακα. Ο Πρίγιο βέβαια έχει κάτι που δεν έχει όλος ο Άρης, Χρήστα Τσαλτίδη. Δύο κυπέλα Ελλάδος. Μιλάμε σοκαριστικό. Προβλήματα πώς έχει... Τι ψάχνεις, στους τελικούς του Άρη στην Αθήνα. Άντε ρε κακομύρι. Ρε παιδιά, τι έγινε, σεισμός ήταν αυτό? Σεισμός, άιντε δρόμο, φεύγουμε. Σεισμός ήταν αυτό, τι ήτανε, μη χειρότερα. Λοιπόν, να... Ο Παοξής. Ναι, ο Παοξής. Ο Παοξής. Ναι.
ο οποίος μας έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ ιδρύθηκε το 26. Σε παραδέχομαι, στο επίσημο site του ΠΑΟΚ. Πάντα δίνει στοιχεία, σε παραδέχομαι, ναι. Η Ένωση Κωνσταντινοπολιτών, εσείς δηλαδή. Στο επίσημο site του ΠΑΟΚ αυτά. Θεσσαλονίκης, Ένωση Κωνσταντινοπολιτών Θεσσαλονίκης. Δημιουργήθηκε το Μάιο του 24. 1924. Και ήταν η απαρχή για να ρυθμίσουν και τα αθλητικά σωματεία που θα έδιναν συνέχεια στη δραστηριότητα υπήρχε στην πόλη. Το άρθρο 27 στο καταστατικό που ιδρύθηκε στο 26. Βρέσκε το μαραθώνι που, που έκανε ο Άρης για να πάρει το πρωτάθλημα το πρώτο. Αυτός έλεγε, φίλε, ότι δεν είναι παίξαμε το 25 και ότι είναι ψέμα αυτό που έγραψα εγώ. Παίξαμε το 25, απλά δεν είναι λέγοντουσαν ΠΑΟΚ τότε, αλλά Ένωση Κωνσταντινοπολιτών Θεσσαλονίκης. Έπεσε στη Β' Εθνική, έκανε συγχώνευση με την ΑΕΚ Θεσσαλονίκης και έπαιξε το 26 μετά. Για το ποιος λέει τα ψέματα. Στο site του ΠΑΟΚ το Παπαδόπουλας, βλέπεις, Μαρία. Παπαδόπουλας αποχωρεί απαξιωτικά. Μαρία. Ναι, το βλέπω μπροστά, το έχεις βάλει στη χέρι. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Το site του ΠΑΟΚ, όχι δικό μου. Για να δούμε ποιος είναι ο ψεύτης και ποιος ο αληθινός. Μπες λοιπόν, γιατί μάλλον δεν έχεις μπει στο site του ΠΑΟΚ ποτέ. Για Λαντζή. Αύριο, να είστε σε ετοιμότητα, θα δώσουμε διπλές προσκλήσεις για πάνω Μουζουράκι και διπλές. Και διπλές, το οποίο είναι sold out, έτσι. Απλά μας δίνουν δύο διπλές. Έχεις δει, και μας, νέα διαφήμιση και δύο διπλές για θέατρο, παραστασάρα. Ουρουβά, την έχεις δει νέα διαφήμιση με την εφαρμογή του ΟΠΑΠ για καλό σκοπό. Α, νομίζω πως όχι, Χρυσάνθε. Νομίζω πως όχι. Δεν βλέπεις τηλεόραση. Βλέπω απελπιστικά και τρομακτικά λίγο. Voice βλέπεις. Voice είδα μόνο ένα τρέιλερ τώρα. Γιατί βλέπεις. Προχθές. Είναι μουσική, είναι ωραίο. Δεν κάνω πλάκα. Είναι και ωραία τραγούδια αυτά που σας αρέσουν. Ναι, βρε, όποτε μπορώ. Όποτε μπορώ είναι από τα λίγα, λίγα προγράμματα τέτοιου είδους που παρακολουθώ. Ναι, εντάξει. Δεν βλέπω, ας πούμε, έχεις ταλέντο, έχεις αυτό ή Nomads ή Survivor ή όλα αυτά. Ναι. Αυτό όμως το βλέπω. My Style Rocks. Όχι. Κάτσε καλά, δεν είναι. Πώς το λένε το που λένε, μου εσύ, κουδουνιάρι. My Style Rocks. My Style Rocks ψέματα, λέω. My Style Rocks είναι την ώρα τη εκπομπή. Κουδουνάρι, πεθαίνω. Είναι την ώρα της εκπομπής το απόγευμα. Θέλω να γίνω φίλος του. Τη βλέπω μόνο χωρίς ήχο όμως. Ναι. Okay. Ωραία. Έκλεισες. Ωραία. Φεύγουμε. Ωραία. Λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε και το σύγχρονο μαγειρίο πιπερών στην Γεωργίου Παπαδρέου 25. Είναι η πρώην Ανθέων. Ανοιχτά 11 το πρωί με 9 το βράδυ. Με πραγματικά θεσπέσια φαγητά. Όσοι κινείστε ανατολικά και δεν έχετε δοκιμάσει πιπερών, είστε εγκληματίες. 2310-868-868. Για ντελιβεριά στο σπιτάκι σου, ό,τι θέλεις. Χωρίς άλλο διαγωνισμό, αθλητικό δηλαδή διαγωνισμό, έκανες πάλι ρεκόρ μηνυμάτων. Μπράβο, Μαρή. Όχι, το κάναμε το όλο μαζί. Δεν είναι την πράγμα. Μπράβο, Μαρή. Εσύ είπες το quiz όμως που ήρθαν τα πιο πολλά. Α, με τον Κόκε. Με τον Κόκε. Εντάξει, καλά. Να ευχαριστούμε από την Express, έτσι. Εντάξει, και από την Express. Αντώνης, κύριο Δημητριάδη. Αντώνης, The Master of Horace Δημητριάδη. Να βάλεις καλά για την Κυριακή, γιατί. Ξέχασα να το πω. Όλοι οι χαμένοι των διαγωνισμών. Δηλαδή, όσοι θέλετε, ας πούμε, για τον Μπέργκλερ και δεν κερδίσατε, κερδίζετε δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Opticon Express. Μπορείτε να πάτε από σήμερα μετά την 1 το μεσημέρι. Από εμάς, το Σωτήρι Δασκαλάκη και την Αναστασία, να έχετε μια bloody rocking day και μην ταΐζετε τα περιστέρια στην πλατεία Αριστοτέλους, έχουν γίνει σαν υπτάμενα βόδια.